Για αγάπη και στοργή. Να τα μαλώσουμε. Όχι. Εμένα δεν μου είπες ποια γυναίκα μου ταιριάζει περισσότερο να πάω να τη βρω. Να μου πεις τον οροσκόπο σου. Κρυός. Τι. Δεν το πω εγώ, αυτή το. Το ξέρεις ότι μετά τα 40 θα έχεις παρθένα. Ναι. Ναι. Παρθένα, παρθένα. Θα θέλεις κοριτσάκι που δεν την έχουν πάρει πολύ βόλτα. Ναι, δεν ξέρεις. Θα θέλεις ένα κοριτσάκι του σπιτιού. Αυτό δεν σε συγκινεί τότε. Αυτό με συγκινεί τώρα. Α, γι' αυτό μόνο είσαι παρθένα. Δηλαδή να υποθέσεις ότι είσαι πάνω από 40. Ναι, μην υποθέσεις, αλλά αυτό με συγκινεί τώρα. Ένα κοριτσάκι, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει πολλά πράγματα. Όχι, δεν πειράζει. Ναι, ήμουν με τη μαμά που αρρώστησε, εγώ ήμουν δίπλα. Ναι, ήσουν. Όχι, δεν είναι. Επέστρεψε λοιπόν, Κώστα, αν θες να σου βρω τη γυναίκα, ποια την γυναίκα σου ταιριάζει. Ναι. Θα μου πεις ημερομηνία. Ναι. Ημερομηνία. Ναι. Εντάξει. Να σου πω. Ελίφθη over. Over. Τι, μη πεις για τη Λένα τίποτα. Όλα κάπου. Όχι, παιδάκι. Οποιαδήποτε εκτός τη Λένα. Όνομα δεν λέω καταρχήν. Λοιπόν, να σου πω. 26 Ιανουαρίου. Α, πρέπει να τα σημειώνω όλα αυτά. Δεν θα μου τα πεις τώρα. Θα μου τα πεις όταν θες να φας τη γυρόπιτα. Ωραία, όταν θα έρθω να φάω τη γυρόπιτα θα μου κάνεις και ανάλυση. Την τζάνι ρίχνεις. Κάτσε, γιατί έχεις και από τον εγώ καιρό, Χριστό μου. Και εγώ, ταιριάζουμε. Μην βιάζεσαι. Λοιπόν, θα μου πεις ημερομηνία, χρονολογία, ημέρα και ώρα γεννήσεως. Λοιπόν, 26 Ιανουαρίου 1821. Ναι, μπράβο με τον κολοκοτρώνη μαζί, ναι. Ναι. Στον άπλιο μαζί σας εκεί, ξέρω εγώ, ναι, το παλαμί του αναπλίου που λέει και τι. Ναι, ναι. Ναι. Την πουμπουλή λοιπόν, να έκανα παρέα. Λοιπόν, θα μου πεις όλα αυτά, ημερομηνία και ημέρα και ώρα. Και μετά εγώ θα σου πω. Ωραία. Με ποιο μπορεί. Μεταξύ βότκας και σπανακόπιτας. Ναι. Θα τα πούμε αυτά. Σε φιλό γλυκά. Πάμε. Next. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεια. Γεια σου. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Με λένε Γιάννη καταρχήν. Έχω αφήσει το όνομά μου και τη διεύθυνση μου στο σταθμό σας και θα μιλήσω επώνυμα. Ναι. Τυχαίνει να έχω κάποια ακαδημαϊκή παιδεία και κάποια μόρφωση που μου επιτρέπει να εκφέρω μια συγκεκριμένη γνώμη. Μάλιστα. Είμαι καθηγητής πανεπιστημίου στο εξωτερικό συγκεκριμένα και θέλω να πιστεύω σχετικά νέος, 45 χρονών. Διατηρώ ελπίδες ακόμα. Γιατί βρε παιδιά όλη αυτή η υποκρισία. Από τον κόσμο εννοώ. Είμαι για πολύ λίγο καιρό στην Ελλάδα και παρακολουθώ την εκπομπή σας για κανένα 20ήμερο, μάλιστα αύριο το απόγευμα πετάω πάλι για Γενέβη. Θέλω να πιστεύω ότι αν έστω δεν προσφέρετε την ποιότητα που οι άλλοι διατείνονται ότι προσφέρουν, προσφέρετε τουλάχιστον μια ειλικρίνεια, μια αμεσότητα και μια απλότητα που την έχει ανάγκη και η εποχή μας και πολύ περισσότερο νομίζω η χώρα μας. Έβγε. Δεν ξέρω φίλε Κώστα αν συμφωνείς μαζί μου, αλλά να πάψουμε πλέον να το παίζουμε τόσο πολύ κουλτούρα και τόσο πολύ ποιότητα. Μα πού είναι η υπόλοιπη ποιότητα τελικά. Βλέπω όλα τα κανάλια στην Ελλάδα και δόξα τω Θεώ. Λείπω από 18 χρονών και εγώ βέβαια στο εξωτερικό, έρχομαι σπάνια στην πατρίδα. Έτσι έχουμε μια πληθώρα καναλιών. Μα όλοι οι άλλοι διατείνονται για την ποιότητα που έχουν και να ανιτιώνονται ενάντια σε μια νεανική εκπομπή αθόρμητη στο κάτω-κάτω. Δεν διακυβεύεται βέβαια τίποτα βρε παιδιά και δεν διεκδικείται και τίποτα. Δεν διεκδικείται και κανένα νόμπελ ποιότητος εκπομπής. Αλλά αυτή την αλήθεια που βγάζετε και αυτή την αμεσότητα, πόσοι συναδελφοί σας μπορούν να τη βγάλουν από τη τηλεόραση, που και η τηλεόραση... Παρασκηνιακά μπορούν. Παρασκηνιακά. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς συναδελφούς και όλοι μου λένε λίγο οι πολλοί, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Δεν νομίζω ότι τολμάνε να το κάνουν. Μα δεν τολμούν, όχι. Θέλω να πιστεύω αυτό που έλεγε ο Σολωμός, ότι η ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη. Είναι πολύ δύσκολο. Και έχω δει και ανθρώπους που παρελάβουν να τρεφοβήσω, που είναι ιδιαίτερης ποιότητας άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη ο Νίκος, ο σκηνοθέτης, που τον εκτιμώ, ήταν προχτές στην εκπομπή σου, τον εκτιμώ αφάνταστα σαν σκεπτόμενο άνθρωπο. Και μάλιστα θα ήθελα να σου κάνω και μία πρόταση από την εκπομπή σου. Ναι. Υπάρχουν οι τέσσερις αυτή τη στιγμή νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα, οι οποίοι μάλιστα όλοι δεν πρόκειται για διαφήμιση, έτσι. Όχι, όχι. Και επειδή τυχαίνει δύο από αυτούς να είναι φίλοι μου, δηλαδή ο Νίκος ο Ζερβός συγκεκριμένα. Και θα τον θυμάσαι ίσως, τον Αλέξη τον Παπακοσταντίνο από τις ημέρες του Διαβλού. Ναι. Λοιπόν, είναι οι τέσσερις αυτοί οι νέοι άνθρωποι που πρέπουν σήμερα στην Ελλάδα. Είναι από το κολέγιο το Αμερικάνικο. Και είναι ο Νίκος ο Ζερβός, είναι ο Κώστας ο Χαριτοδιπλωμένος, όπως επίσης είναι και ο Μιχάλης ο Μανιάτης με τον Αλέξη τον Παπακοσταντίνο. Ναι. Και διαπρέπουν όλοι σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ο Ζερβός ο Νίκος ας πούμε διαπρέπει σαν σκηνογράφος, σαν σκηνοθέτης.
ο χαριτοδιπλωμένος στη μουσική του, ο Μανιάτης στο θέατρο και στην κινηματογράφο και ο Παπακοσταντίνου στη ζωγραφική του. Μήπως θα ήταν σκόπιμο αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που έχουν μια άποψη και ίσως διάκειται και φιλικά απέναντι στην εκπομπή σας, να τους καλέσετε για να δει ο κόσμος τελικά ότι υπάρχουν και άνθρωποι με ποιότητα. Που συντάσσονται μαζί σας. Βεβαίως και θα γίνει, μόνο θέλω από εσάς μια χάρη. Να σας ενοχλήσουμε κάποια στιγμή, να σας πάρουμε στο τηλέφωνο. Πολύ ευχαριστώ. Για να μας δώσετε κάποια στοιχεία τους, κάποια τηλέφωνά τους. Δυστυχώς δεν έχω, αγαπητέ μου, επειδή λείπω χρόνια, λείπω από το 77 στο εξωτερικό συνέχεια, δεν έχω κανενός τηλέφωνο από αυτούς. Θα τους βρούμε εμείς τότε. Παρόλο που με τον Νίκο θα ήθελα να τον ξαναδώ, πάντως παιδιά μην σπαταλάω το χρόνο σας, αλλού θέλω να την κεντρώσω και να τελειώσω τη συζήτησή μου, να πάψει αυτή η υποκρισία που υπάρχει. Είστε θαυμάσιοι. Δεν είστε βέβαια ποιοτικοί, αλλά εδώ δεν μιλάμε για Κάρονα Μπιχόλ πλέον, ούτε για κρατική όπερα. Τι είναι αυτό? Μας έβρισε τώρα. Δεν είμαστε ποιοτικοί, είμαστε άμεσοι. Ακριβώς, μα αυτό. Μα ακριβώς αυτό είπα και στην αρχή. Όλοι έτσι είμαστε. Ότι τελικά ο κόσμος χρειάζεται κάποια αμεσότητα που λείπει από την εποχή μας. Αυτή είναι η ποιότητα. Ακριβώς, όχι. Θα μου επιτρέψετε εδώ να έχω μια άλλη αντίληψη κι εγώ. Να μην κάνουμε νιολογία και συνήθεια. Και εσείς σαν τους άλλους είστε, ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα, μεταξύ μας είμαστε. Όχι, δεν είμαι, είμαι σαν όλους τους άλλους που πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι σας βλέπουν. Εγώ σας νιώθω ότι θέλετε να πείτε και έχουμε ένα βίντεο, δεν θα το δείξουμε απόψε. Ναι. Αλλά έχουμε συγκεντρώσει όλα τα ποιοτικά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, ναι, τα οποία θα τα ακούσουμε να μιλούν. Ναι. Εντάξει. Μα οι άνθρωποι δεν ξέρουν να μιλούν πρώτα-πρώτα. Όχι, γι' αυτό σου λέω, θα τα βάλουμε και θα τα ακούσουμε. Έχουν κατακρεουργήσει την ελληνική γλώσσα και έχουν κατασπάξει την πραγματικότητα. Δεν ξέρω να με ακούτε βέβαια. Πώς δεν σε ακούμε, μια χαρά σε ακούμε. Απλά περιμένουμε και άλλα σχόλια. Για συμφωνείτε μαζί. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Οι δίθεν δημοσιογράφοι για αυτά τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης, το οποίο αν κυκλοφορούσαν στο εξωτερικό θα γελάγαν όλοι μαζί τους, ειλικρινά. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε δημοσιογράφους. Ακριβώς. θα γελάγανε, θα πέφτει πολύ γέλιο. Ναι. Όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα της δημοσιογραφίας. Δεν έχουμε δημοσιογράφους. Δεν έχουμε δημοσιογράφους, ακριβώς. Και ας βγουν να πούν το αντίθετο. Τι να πούνε. Μα δεν έχουν να πούν τίποτα γιατί δεν ξέρουν να πούν. Δεν ξέρουν να μιλάνε την ελληνική γλώσσα από τα. Η ελληνική γλώσσα είναι άμεση, όπως ακριβώς μιλάτε εσείς. απλά πράγματα και καθημερινά. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που μας αγαπά τόσο πολύ ο κόσμος. Καθόλου. Γιατί πραγματικά νοιαζόμαστε για τον Έλληνα. Πραγματικά νοιαζόμαστε, και αυτό βγαίνει από την ψυχή μου. Βγαίνει μέσα από την ψυχή μου. Σε όποιον δεν το πιστεύει, δεν έχει σημασία. Εμείς νοιαζόμαστε. Μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι των άλλων. Δεν θέλουμε. Ακριβώς. Παιδιά, εύχομαι καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Κάπου ο Έλληνας να μάθει να δέχεται τα πάντα. Και μια τελευταία παρατήρηση. Σε μια κοινωνία, ναι, που έχει την απέτηση να είναι πολυφωνική, τα παιδιά της νύχτας, ό,τι και αν πρεσβεύουν, έχουν ένα δικαίωμα ύπαρξης. Και αν μη τι άλλο, υπάρχουν. Ακριβώς. Και από τη στιγμή που υπάρχουν. Ακριβώς. Θα υπάρχουν. Και όσο υπάρχει, θα υπάρχω. Καλό σου βράδυ. Μου θύμισε ένα τραγούδι με τη Λινέου τώρα. Ποιο με τη Λινέου, την Καζαντζίδη. Την Καζαντζίδη, αμόρφωτη. Okay, ναι, το έχω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σκεφτείτε τι μπορεί να είναι το BLT και πώς φτιάχνετε. Έτσι, για να πιούμε και ένα σπινάκι στην υγειά σας. Μείνετε σε αυτή τη συχνότητα, είναι δική μας κατά δική μας.
Τα παιδιά της νύχτας, μέρος δεύτερο. Μια εκπομπή αλλιώτικη από τις άλλες. Απόψε, φίλοι μου αγαπημένοι, θα μάθουμε τα μαγικά μυστικά της βασίλισσας Κλεοπάτρας. Για να βρίσκει μια γυναίκα ικανοποίηση από τον άντρα της, στο βιβλίο της Κλεοπάτρας είναι γραμμένο ότι η γυναίκα που δεν είναι ευχαριστημένη από τον άντρα της, ο οποίος δεν της δίνει την ικανοποίηση που θα ήθελε, πρέπει να πάρει το μεδούλι από το αριστερό πόδι ενός λύκου και να το έχει πάνω της. Είναι βέβαιο πως τότε θα ικανοποιηθεί πλήρως. Και πως ο άντρας της δεν θα αγαπάει άλλη από αυτή, ωσότου εκείνη αγγίξει το αυτί ενός μουλαριού ή ενός ευνούχου ή το κορμί ενός βοδιού ή οποιοδήποτε άλλου ανίκανου ζώου. Τι θέλει να πει το πόδι? Το πόδι δεν το κατακάμει. Δεν το κατακάμει. Δεν γεννιούνται ποδάκια. Για να κάνεις μια κοπέλα να πει όλα όσα έκανε. Αυτό ενδιαφέρει τους κυρίους. Εάν θέλετε δηλαδή να ξέρετε ότι η κοπέλα σας είναι αυθεντική, παρθένα, καλή, κάντε αυτό εδώ. Πάρε την καρδιά ενός περιστεριού, γιαχ, και το κεφάλι ενός βάτραχου. Ξέρανε τα, κάνε τα σκόνη και τοποθέτησε την κλεισμένη μέσα σε μεταξωτό σακουλάκι πάνω στο στομάχι της κοπέλας την ώρα που κοιμάται. Με αυτόν τον τρόπο θα φανερώσει όλα όσα κρύβει στο νου της. Και θα αρχίσει να τα λέει. Όταν πια πάψει να μιλά, πρέπει να βγάλεις με προσοχή αυτό που ακούμπησε στο στομάχι της, μήπως ξυπνήσει ή μήπως συμβεί κανένα απρόοπτο. Μαρδίρα, λέγε. Λέγε. Γιατί ήταν αυτό? Εδώ είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους τους άντρες. Για να μάθεις αν μια γυναίκα είναι άπιστη. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν βάλεις την κατάλληλη στιγμή ένα ολοκάθαρο διαμάντι στο μέτωπο μια κινησμένη, θα μάθεις αν είναι πιστή στον άντρα. Ναι, αυτό να το κάνεις κι εσύ. Πράγματι. Αν είναι άπιστη, θα πεταχτεί από τον ύπνο της. Αντίθετα, αν είναι τίμια, θα αγκαλιάσει τον άντρα της με αγάπη. Τώρα, δείξτε μου μια γυναίκα που θα της βάλει διαμάντι στο μέτωπο και δεν θα αγκαλιάσει με αγάπη τον άντρα της. Η δοκιμασία αυτή, που πολλοί την έχουν επιχειρήσει, πετυχαίνει πάντα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, αν το διαμάντι είναι fake. Για να εμποδίσεις μια γυναίκα να απιστήσει, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν θελήσεις να μην προδώσει μια γυναίκα τον άντρα της, πάρε μια τούφα από τα μαλλιά της όσο πιο μακριά γίνεται. Αφού την κάψεις σε αναμένα κάρβουνα, ρίξε τη στάχτη σε ένα κρεβάτι, ένα ντιβάνι ή κάτι παρόμοιο, που πάνω του να έχει από πριν σκορπιστεί μέλι. Αν ο σύζυγος όσο μπορεί πιο γρήγορα ανταμωθεί με τη γυναίκα του σε ένα τέτοιο στρώμα, αυτή στο εξής θα αγαπά μόνο αυτόν και δεν θα βρίσκει καμιά ευχαρίστηση αν της ρηχτεί κάποιος άλλος. Με λίγα λόγια, εδώ λέει, πάρτε μέλι, αγνό, αλείψτε το στρώμα, ρίξτε και μια τούφα καμένα μαλλιά και κάντε έρωτα εκεί πάνω. Δεν θα πετύχει όμως, γιατί ξέρει, μπορεί να έχουν άλλα πράγματα στη μέση, όπως μύγες, ας πούμε, οπότε σου λέει, έγινε αυτό, οπότε δεν είναι. Σωστό. Έτσι για να σας βγάζω... Για μια γυναίκα που θέλει να κάνει έναν άντρα να την αγαπήσει, ενδιαφέρει καμία εδώ μέσα? Όχι, δεν είναι αυτό. Βρείτε μου στις καλούκα κακό μια πηγολαμπίδα τώρα. Λέει, πάρε μερικές τρίχες από τα γένια του άντρα με τον οποίο θέλεις να κάνεις έρωτα. Και αν δεν έχει? Γένια λέω, όλοι έχουν. Εσύ δεν έχεις. Τι σπανός είναι, εγώ δεν έχω. Ναι. Ξυρισμένος είναι. Αυτοί που δεν έχουν συνήθως ξυρίζονται. Πού θα τα πάρει? Πάρε από την ξυριστική μηχανή. Α, πάντα. Βρε κορόιδο. Ναι, είμαι μαλάκα, δεν ξέρω. Σους. Ύστερα, πάρε ένα σημαίνιο νόμισμα που θα το έχει πάνω του τουλάχιστον μισή μέρα. Δηλαδή. Ναι, πώς έχουμε, τι είναι ένα σημαίνιο νόμισμα, έχουμε τα μισοδόλαρα. Λοιπόν, βάλε να βράσει το νόμισμα και όλα αυτά μαζί και τα αυτά σε ένα ολοκένουργιο πύλινο δοχείο γεμάτο κρασί. Προσθέτοντας λίγο σάλιο από απίγανο. Τι είναι αυτό? Το απίγανο τι είναι, παιδιά? Να μας το εξηγήσει κάποιο. Χόρτο είναι το απίγανο. Καλώς. Να το προπάγατε. Λοιπόν. Μετά. Μετά μια ώρα βγάλε το νόμισμα. Όταν θέλεις να κάνεις τη γητιά, σφίξε το στο δεξί χέρι, πήγαινε κοντά στον άντρα με τον οποίο ζητάς έρωτα και πες με φωνή αρκετή δυνατή για να σ' ακούσει τα λόγια. Ρόδο του έρωτα κι ανθός από αγκάθι. Άγγιξε του ελαφρά τον αριστερό ώμο και αυτός θα σ' ακολουθά παντού κι αν πας.
Μην ξεχνάς ότι το πύλινο δοχείο πρέπει να μείνει κοντά στη φωτιά, γιατί η θέρμη του άντρα θα είναι ανάλογη με τη θέρμη του κρασιού. Αν τυχόν το κρασί ξεχυλήσει, αυτός μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλο παροξυσμό. Και μια τελευταία γητιά για να σε λαχταρούν οι γυναίκες. Αυτό με ενδιαφέρει. Όχι, μωρέ, πολύ με καρδιές παρθένου περιστεριού, λέει τώρα. Τι είναι η παρθένου περιστεριού, λέει. Να βρεις ένα παρθένο περιστέρι. Πώς γίνεται αυτό να το βρούμε. Το φίδι, δώσει λέει την καρδιά, τη φάει, λέει ένα φίδι, το φίδι θα ψοφήσει. Τι φίδι λέει. Ένα φίδι λέει, σε μια οχιά. Σε οχιά. Ναι, το φίδι θα ψοφήσει επειδή είναι το σύμβολο της αμαρτίας και της ψευτιάς. Ναι, το περιστέρι είναι το σύμβολο της αρετής και της αθωότητος. Και έτσι αργά ή γρήγορα η οχιά θα ψοφήσει. Θα ψοφήσει. Πάρε εδώ το κεφάλι της, άφησε το να ξεραθεί. Ως ότου φύγει κάθε ζάρι στη μυρωδιά και κοπάνισε το σε ένα γουδί με μια διπλάσια δόση από καναβούρι. Πιες τη σκόνη που θα προκύψει μέσα σε ένα ποτήρι κρασί παλιό από 4 χρόνια. Στο οποίο θα έχεις ρίξει μερικές σταγόνες λάβδανο. Τότε το χρώμα του δέρματός σου θα γίνει φωτεινό. Τα χείλη σου κόκκινα και όλες οι γυναίκες θα σε ποθούν. Θα βρούμε σιγά σιγά, να πάρουμε κανένα τηλέφωνο. Το ξέρω, έχει πάρα πολλές γητιές εδώ. Πέρασε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Γητιές. Τι κάνετε. Γητιές. Γεια σου Κώστα, γεια σου Ελεάνα. Γεια σου. Επιτέλους, μετά από 6 χρόνια σας μιλάω. Μετά από 6 χρόνια. Εσένα συγκεκριμένα, ναι, γιατί είσαι ακόμα από πολύ μικρή. Αγάπη μου, πόσο χρόνο είσαι τώρα. 19. Σε μεγάλωσα εγώ. Βέβαια. Από τα 13 σου μαζί μου είσαι. Βέβαια, και χάρηκα πολύ. Εγώ να δεις. Και έχω ρίξει ξενύχτια και ύπνο στο θρανείο. Έχεις γράψει στο θρανείο τίποτα ποτέ. Ε? Έχεις γράψει στο θρανείο. Συγκεκριμένα για σένα. Όχι, για την εκπομπή. Τι για μένα, για μένα. Είδα πρώτο που ήταν στο διάβολο κάτω, εντάξει. Έχεις γράψει, ε. Mm-hmm. Έχω γράψει. Για πολλές εκπομπές, ε. Θέλω να μου κάνεις μια πολύ μεγάλη χάρη. Ό,τι γουστάρει η κοπέλα μου. Λοιπόν, καταρχήν με λένε Μαρίνα. Μαρία. Μαρίνα. Μαρίνα. Mm. Λοιπόν, έχω δει σε κάποιες εκπομπές που έχεις κάνει που ψυχολογείς κάποιες κοπέλες. Α, ναι, αυτό το έχω. Ναι. Θέλω να το κάνεις και αυτό για μένα σήμερα, αν θέλεις. Ναι, αλλά πρέπει να σοβαρευτούμε και πρέπει να σταματήσει η μουσική όμως. Ό,τι θέλεις εσύ, εγώ δεν είμαι σίγουρη με αυτό. Είσαι σίγουρη? Τι. Είσαι μόνη? Ναι. Ορκίζω ότι είσαι μόνη. Στη ζωή μου. Ωραία. Παιδιά, ησυχία τώρα. Κάτσε ο κλαδόν μπροστά στην τηλεόραση. Όχι, μη, Ελένα. Φύγω έξω, δεν μπορώ. Κάτσε ο κλαδόν, αγάπη μου. Ναι, κάτσε. Είσαι πολύ κοντά στην τηλεόραση. Σχεδόν ένα μέτρο. Σχεδόν ένα μέτρο. Με το ακουστικό φτάνει στην οθόνη. Νομίζω ναι. Ωραία, χτύπα με το ακουστικό λίγο την οθόνη. Περίμενε. Άρα δεν φτάνει. Πρέπει να μπορείς να χτυπήσεις με το ακουστικό την οθόνη. Ένα δευτερόλεπτο περίμενε. Χτύπα. Χτύπα εδώ στο χέρι μου. Στο χέρι σου. Ναι. Έλα. Πάξε. Για ξαναχτύπα. Ωραία. Έλα. Λίγο πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Θα αρχίσει να ξεφυσάει την ώρα. Φτάνει, φτάνει αγάπη. Έλα. Φτάνει, θα διάσει. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Ναι. Τώρα θα κοιτάς την τηλεόραση. Ναι. Αλλά θα αποφεύγεις να ανοιγοκλίνεις τα μάτια σου. Ναι. Θα αισθάνεσαι έτσι να δακρύζουν λίγο. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ναι. Θα σκέφτεσαι έντονα εμένα. Και εγώ θα σκέφτομαι εσένα. Είπαμε Μαρίνα. Ναι. Είσαι 19. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα που θα σου πω σε λίγο να μετράς, θα αρχίσεις να μετρήσεις μέχρι το 10, έτσι. Ναι. Μέτρα μέχρι το 10. 1. Αργά. 2. Mm-hmm. 3. 4. 5, 6. Ξανά πες το 6. 6. Ξανά. 6. 7. Ξανά το 6. 6. 7. 8. Mm-hmm. 9. Πες το 9 πάλι. 9. Ξανά. 9. Ξανά. 9. Αχα. 10. Οκ. Okay. Ησυχία, παρακαλώ.
Λοιπόν, κορίτσι μου γλυκό, τον τελευταίο καιρό περνάς ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Αν θέλεις. Δεν άκουσα. Και συγκεκριμένα λόγια θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά από αυτό που μου κάνεις τώρα, αν θέλεις. Μπήκε στη ζωή σου κάποιος, ο οποίος σε μάδισε κυριολεκτικά. Με μάδισε από ποια άποψη? Γενικώς. Δεν άφησε ούτε φτερό ούτε πούπουλο επάνω σου. Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια στα πήρε όλα. Ό,τι είχες να δώσεις. Δεν του έδωσες και πολλά πράγματα βέβαια, κράτησες κάτι. Ναι. Αυτό ναι. Είμαι σίγουρος. Αλλά δεν μπορείς να συγχωρέσεις κάτι. Το ψέμα. Ναι. Είσαι ενάντια στο ψέμα. Πολύ. Το χρησιμοποιείς όμως. Βεβαίως αθώα ψέματάκια, λευκά ψέματα όπως λέμε. Ναι, όπως σήμερα. Θα σου πω γιατί. Ναι, το χρησιμοποιείς. Ναι. Σήμερα είπες ένα μεγάλο ψέμα. Πού ακριβώς? Είπες κάπου ένα ψέμα. Ναι. Βέβαια με την καλή έννοια το είπες. Ναι. Μετά το μετάνιωσες όμως. Το σκέφτεσαι πολύ. Ναι. Και τώρα σκέφτεσαι να πάρεις τηλέφωνο ή να συναντηθείς για να πεις ότι συγγνώμη αυτό που είπα ήταν ψέμα, αλλά εσείς με αναγκάσατε. Εντάξει, θα συναντηθώ. Ναι, το έφταμε. Για παιδί μου, παρακαλώ. Ναι, το έκανες. Αυτό το έκανες. Ναι. Ψάχνεις να βρεις μια λύση στο πρόβλημά σου. Ναι. Τη λύση αυτή δεν την έχει κανείς. Σου έγινε μια πρόταση. Είσαι μπερδεμένη λίγο. Πολύ λίγο. Ναι, βλέπω ότι είσαι πολύ μπερδεμένη. Θέλεις κάτι να κάνεις. Ναι. Θέλεις να εκδικηθείς κάποιον. Δεν το εγκρίνω. Εγώ και εγώ φτάσει τα σημεία να μην το εγκρίνω. Και εγώ δεν το εγκρίνω. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα βιβλίο ανοιχτό. Ναι. Μάλιστα. Πριν φτάσεις στη μέση του βιβλίου το έχεις ανοιχτό. Ναι. Το ξέρω. Κλείσε αυτό το βιβλίο. Το κλείσω. Κλείσε το, αλλά βάλε σημάδι πρώτα. Κλείσε το γιατί με ενοχλεί. Ναι, περίμενε. Εντάξει. Υπάρχει άλλο βιβλίο ανοιχτό στο σπίτι? Δεν νομίζω. Ένα τηλεπεριοδικό είναι ανοιχτό κάπου. Δεν το πιστεύω. Είναι ένα τηλεπεριοδικό. Κλείστο, σε παρακαλώ. Το κλείσα. Για λέγε. Είχα κάτι παρεμβολές. Το έχω κλείσει. Τι λέγαμε? Τι λέγαμε? Τώρα τι λέγαμε. Ναι, πριν το κλείσουμε το βιβλίο. Το τηλεπεριοδικό το κλείσε. Το κλείσα. Λέγαμε για το πρόβλημα. Ναι. Γιατί σ' αρέσει τόσο πολύ το ζάπινγκ, το TV ζάπινγκ? Τι μ' αρέσει? Το περιοδικό TV ζάπινγκ σ' αρέσει πολύ. Και δεν μπορώ να πω ότι το μ' αρέσει ιδιαίτερα. Διαβάζεις τρία περιοδικά παίρνεις. Το τσάο. Ναι. Το σοκ και το ζάπινγκ. Το σοκ, όχι. Όχι, το χάι, sorry. Τα παίρνει αδερφή. Το τέτοιο, μωρέ. Το χάι, μου παίρνει. Το χάι. Το τσάο και το... Ναι, και το ζάπινγκ καμιά φορά. Ναι. Αυτό όταν έχει εμένα. Ναι, πάντα. Όχι, για να μάθουν μερικά τηλεπεριοδικά ότι αν δεν έχουν, δεν πουλάνε. Σε το γλύψε. Πολύ μ' άρεσε αυτό. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό το είπα. Γιατί μ' αρέσει και εμένα τέτοια πράγματα να λέω. Λοιπόν, Μαρίνα, ναι. Κοιμάσαι ανήσυχα τον τελευταίο καιρό. Ναι. Κοιμάσαι πάρα πολύ ανήσυχα και μάλιστα δεν σε παίρνει και ύπνος, εύκολα. Ναι. Σκέφτεσαι επίμονα κάποιον. Ναι. Γιατί? Δεν προσπαθώ να δω τι λύσει το πρόβλημα, το οποίο θα πω σε λίγο επάνω. Το ξέρω. Τρως λίγο, πρέπει να προσέχεις. Έχεις κάτι πονάκια. Σε ενοχλεί η κυλίτσα σου. Mm. Να δεις ένα γυναικολόγο σε αυτό. Ναι. Να το δεις πολύ σύντομα, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Αισθάνεσαι ένα πόνο έτσι στο στήθος, πίσω στην πλάτη? Ναι, πράγματι. Πρέπει να ηρεμήσεις, κορίτσι μου. Γιατί είναι... Ένα διήμερο θα σου κάνει καλό. Να αποφεύγεις ασπιρίνες. Παίρνεις αρκετές.
φάρμακα παίρνω γενικώ αρκετά. Το ξέρω, να προσέχει, κορίτσι μου, να προσέχει. Να διαβάζει με περισσότερο φω, γιατί σ' αρέσει να διαβάζει με χαμηλό φω. Πράγματι, ναι. Ορίστε. Αυτό ναι, το έχω, το μικρή. Κορίτσι μου, σε διαβάζω αυτή τη στιγμή. Διάβαζα στο σχολείο. Ναι, το ξέρω. Διαβάζει με πολύ χαμηλό φω. Ναι. Εντάξει, να διαβάζει με περισσότερο φω, γιατί αυτό σου κάνει κακό στα μάτια. Χρησιμοποιεί γυαλιά που αισθητικά βλέπω. Ξεκουράζουν. Ναι. Να κοιτάξεις το γιατρό σου να τα αλλάξει αυτά τα γυαλιά. Μάλιστα. Όσο για το πρόβλημά σου, τη λύση μάλλον μπορεί να σου δώσω εγώ απόψε. Ναι. Είμαι σχεδόν βέβαιος. Σου αρέσουν τα αλμυρά, γιατί? Έτσι. Δεν το πιστεύω. Μα έτσι είναι γενικώς. Κανείς δεν με πιστεύει εμένα, κορίτσι μου. Όχι. Κανείς δεν με πιστεύει. Και αυτό είναι το λάθος τους. Όχι. Μάλιστα. Σου αρέσει πάρα πολύ να παίρνεις τον μπάνιο σου. Με πολύ νερό. Ναι, μ' αρέσει. Έχεις ένα πρόβλημα με το στήθος όμως. Γιατί? Έλα. Έχεις ένα πρόβλημα με το στήθος σου. Τι πρόβλημα? Αυτό δεν το έχει εντοπίσει. Τι βάζεις σε σκέψη. Έλα. Μην τη βάζεις σε σκέψη. Όχι, όχι, το έχει πρόβλημα με το στήθος της. Δεν αγαπάς το στήθος σου. Κορίτσι μου, αυτό είναι το στήθος, αυτό έχεις, ναι, αυτό θα αγαπήσεις. Μάλιστα. Είσαι μικρή, μην ξεχνάς. Ένα? Διαμορφώνεται κι αυτό. Δεν άκουσα. Είσαι μικρή, λέω. Ναι. Διαμορφώνεται κι αυτό. Να το συμπαθήσεις όμως. Να το αγαπάς. Το παραμελείς. Μάλιστα. Και να παίρνεις τη θόδες μου λίγο πιο μεγάλο νούμερο. Ναι. Γιατί είναι πολύ στενό, αυτό σου κάνει σημάδια. Ναι. Πε μου τώρα το πρόβλημά σου, γιατί πονάει το κεφάλι μου. Μάλιστα. Έχω πρόβλημα με την οικογένειά μου, τους γονείς μου, τον πατέρα. Το ήξερα, νομίζω το ήξερα. Ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Ότι έχεις προβλήματα, ότι τσακώνονται μεταξύ τους. Τσακώνονται μεταξύ τους, την πιένω εγώ. Ότι είναι έτοιμοι για να χωρίσουν και δεν τολμά κανένας. Αυτό δεν το ξέρω. Μόνο που ξέρω ότι έχω συμπέρασει ό,τι πληρώνω, που πάνε σε μένα. Και τώρα το ξέρω ότι δεν είναι κάθε φορά. Μήπως είναι επικίνδυνο που μου μιλάς στον αέρα? Λογικά ίσως, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι μόνο με το σπίτι, αλλά καμιά φορά ακούνε και οι θείοι μου. Ακούνε και οι θείοι, ναι, βέβαια. Γι' αυτό εσύ πάρε απόφαση να μου πεις τι θέλεις να μου πεις. Εγώ θα σε καταλάβω. Πες μου λίγα λόγια, εγώ θα σε καταλάβω. Ξέρω ότι... Κατάλαβα. Έχω πάει. Σε έκανα να γελάσεις τουλάχιστον. Σε έκανα να γελάσεις. Πάρα πολύ. Αυτό έχει σημασία, γυναίκα μου. Πες μου τώρα, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, είναι το πρόβλημα ότι έχουν εμπατριστεί από συνοικέσιο. Λοιπόν, δεν ξέρω, ίσως έχει ξεκινήσει άσχημα ο γάμος τους. Είναι παντρεμένοι 24 χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, τα πηγαίνουν καλά, δεν μπορώ να πω. Ναι, 24 χρόνια είναι αυτά. Ναι, δεν έχουν προβλήματα. Ειλικρινά, προβλήματα μεγάλα δεν έχουμε. Ούτε οικονομικό πρόβλημα υπάρχει στην οικογένειά σας. Ψηλό υπάρχει. Μεσαίοι, μικρομεσαίοι. Ναι, ούτε πλούσιοι, ούτε φτωχοί. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν οικονομικό πρόβλημα. Όχι, όχι. Λοιπόν... Το αυτοκίνητο που θέλει η μαμά σου να το πάρετε. Ποιο? Ένα αυτοκίνητο. Δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω, το σκέφτονται. Ωραία, να το πάρει, να το πάρει. Είναι κατάλληλη εποχή για να κάνει αγορά. Μάλιστα. Λοιπόν. Και επειδή δεν έχουμε προβλήματα για μικρού διακομού. Γίνονται μεγάλη καβγά στο σπίτι και... Και την πληρώνεις εσύ, κορίτσι μου. Ναι, και μιλάμε για ξύλο, δηλαδή με τον πατέρα μου σκοτώμαστε συχνά. Και όταν λέμε για ξύλο, έχω πάει και στο νοσοκομείο αυτό. Σε έχει στείλει στο νοσοκομείο? Ναι. Μα τα και μου λυπάμαι που τα ακούω αυτό. Και εγώ να λυπάμαι που τα ακούω. Τι τον αναγκάζει όμως, τι του λες και τον υποχρεώνεις, αν και δεν το δικαιολογώ. Ό,τι και να ακούσει ένας πατέρας, δεν νομίζω ότι μπορεί να στείλει το παιδί του στο νοσοκομείο. Συνήθως έχει νεύρα. Και αν τσακώνονται με εσύ, φέρνει ένα παράδειγμα πλήσιο ότι τον αναγκάζω. Μια φορά κοιμόμουν τώρα το πρωί και μαλώσανε για κάτι δεν ξέρω. Και όπως κοιμόμουν, είδε και με χτύπησε γιατί κοιμόμουν τώρα το πρωί, έπρεπε να ήμουν ξύπνια. Και κοιτά, σκοτώνονται από νωρίς, λέει η κοπέλα. Ενώ κοιμόσουν να σε χτύπησε. Ναι, με ξύλο ξύπνησε, δηλαδή με χτύπαγε και ξύπνησε. Δηλαδή με ξύλο ξύπνησε. Ναι. Κορίτσι μου, αυτό είναι βάρβαρο. Ναι. Ματάκια μου. Έχω πει κάποια φορά ότι έχει χτυπήσει τη μητέρα μου μπροστά και τον υπάνωδρο. Γιατί, γιατί σε μισεί τόσο πολύ? Δεν ξέρω. Μία φορά κάτι μου είπε
Και του λέω άσε με και μου πέταξε το μαχαίρι πρώτα να σκοτώσει. Μάτια μου. Και άλλο. Η μαμά τα ξέρει όλα αυτά. Η μητέρα μου τα ξέρει. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτά. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνει. Έχω φτάσει σε σημείο να φύγω από το σπίτι, αλλά ο μόνος λόγος που στηρίζω είναι τη μητέρα μου. Τι ειλικρινά τη λυπάμαι. Όχι, μην τη λυπάσαι. Η μητέρα σου έχει κάνει την επιλογή της και ζει τη ζωή της. Εφόσον ξέρει το δράμα σου και δεν μπορεί να σε βοηθήσει, κάτι πρέπει να κάνεις εσύ, κορίτσι μου, γλυκό. Όταν είπα και εγώ θα σκοτώ πριν στη να φύγω, όταν δεν είχα να πάω. Εργάζεσαι. Εργάζεσαι. Τώρα τελείωσε εγώ το σχολείο. Προσπαθώ να βρω. Έχω βρει μια δουλειά μου και δεν είναι κάτι το σταθερό. Ναι, ναι. Θέλω να βρω κάτι το σταθερό, τουλάχιστον μια δουλειά γραφείου, γιατί αυτή είναι εξωτερικά. Ναι. Και γιατί θέλω να κάνω φροντιστήριο το βράδυ, θέλω να δώσω για δέσμη. Πώς δέσμη. Σχέδιο πρώτο, λοιπόν. Ναι. Δεχόμαστε την κατάσταση προσωρινά. Αναγκαστικά, ναι. Ναι, τη δεχόμαστε προσωρινά. Mm-hmm. Βρίσκουμε μια δουλίτσα. Ναι. Κάνουμε οικονομία. Mm-hmm. Μαζεύουμε χρήματα. Ναι. Νοικιάζουμε διαμέρισμα. Ναι. Φεύγουμε και ζούμε τη ζωή μας. Να σου πω κάτι άλλο. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το να φύγω από το σπίτι, έχω που να μείνω. Έχω φίλες μου οι οποίες μπορούν να με φιλοξενήσουν που είναι μόνες τους. Δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι όταν ξεκίνησα να φύγω, πήσαν όλοι απάνω μου και με βρίζανε κυριολεκτικά. Τους με είπανε, δεν μπορώ, εντάξει, δεν μπορώ να το πω, ούτε τη διάθεση είχα, ούτε αυτό με αυτό πώς με λέγανε. Γιατί και καλά ότι είναι πατέρας μου, ότι εντάξει, μου ξυπνάει μια κουβέντα παραπάνω, με χτυπήσει και λίγο παραπάνω. Δεν πρέπει να τον παρεξηγήσω, δουλεύει όλη μέρα για μας. Όχι, όχι. Ένας πατέρας που δουλεύει όλη μέρα για τα παιδιά του, δεν χτυπά τα παιδιά του τη νύχτα. Αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να χτυπάει τα παιδιά του. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να χτυπήσει άλλον. Το θέμα ξέρει είναι ότι. Εντάξει, εγώ κάπου τα συσσωρεύω αυτά, τα κρατάω. Όχι τα κρατάω με την αδερφή να διηγηθώ. Αλλά όμως τα θυμάμαι όλα. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν. Αλλά για να μην μαζέψεις κι άλλα πολλά και φτάσεις στο σημείο να το μισείς γιατί δεν πρέπει. Όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει αυτό. Όχι, να μην μισείς ποτέ κανέναν. Για το μίσος είπαμε ένα ακριβό συνέστημα, έτσι δεν είναι. Δεν το χαρίζουμε. Έτσι, μπράβο. Πρέπει να βάλεις μια τάξη στο σπίτι. Πρέπει να τους πεις, μην ξανασηκώσει χέρι σε σένα, να εργάζεσαι, να μην ανακατεύεσαι στα δικά τους. Κατάλαβες. Κοίταξε, δεν ξέρω αυτό να χτυπήσει τη μητέρα μου. Και ο πατέρας μου κάθε άνθρωπος. Ναι. Θα έρθει και το δεύτερο για να μην πειράξει τη μητέρα μου. Πάντως δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν μπορείς να ζεις έτσι, κορίτσι μου. Ναι, σίγουρα. Έτσι δεν είναι. Καλά θα κάνεις να ασχοληθείς λίγο με σένα. Κοίταξε να αγαπήσεις εσένα λίγο περισσότερο. Και μόλις το κατορθώσεις αυτό, τότε να δεις ότι θα αρχίσεις να κάνεις πράγματα. Για σένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς τη μαμά ή τον μπαμπά. Ναι. Κατάλαβες, κορίτσι μου. Mm-hmm. Δώσε λίγη περισσότερη σοβαρότητα στον εαυτό σου. Δηλαδή, δείξε λίγο περισσότερο σοβαρή με σένα. Αγάπα εσένα πιο πολύ. Δεν μπορώ να πω το νόημα. Ναι, είμαι σίγουρος. Τα βλέπω όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή σε βλέπω. Τον έχω παραμιλήσει αρκετά. Ορίστε. Τον έχω παραμιλήσει αρκετά τον εαυτό μου. Είμαι σίγουρος, κορίτσι μου. Κοίταξε τον εαυτό σου και τα μάτια σου. Αυτός αξίζει. Τον εαυτό σου και τα μάτια σου. Αγάπα τον εαυτό σου για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Να μην μου στεναχωριέσαι και να βρεις μια δουλίτσα. Αυτό που με νευριάζει ξέρεις τι είναι. Ποιο? Έχω και έναν αδερφό, λίγο μεγαλύτερο από μένα, ο οποίος παίρνει το δρόμο του πατέρα μου. Ναι. Σε πολλά θέματα. Και στο θέμα του ξύλου. Ναι. Και αυτό και με νευριάζει πολύ, πολύ περισσότερο από ό,τι με νευριάζει που είναι ο πατέρας μου. Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι και οι δύο μπορούν να πάρουν από λόγια. Να καθίσεις να τους μιλήσεις. Όχι, το αδερφό μου εντάξει, τον εφαίρνω βόλτα. Προσεγγίζει. Δείχνω παράδειγμα τον πατέρα μου. Ναι, τους έχει γίνει μια κακιά συνήθεια. Είναι μια κακιά συνήθεια. Ο πατέρας μου δεν διορθώνεται. Μην προσπαθείς ποτέ να διορθώσεις κανέναν. Ναι, να εξηγήσω τον εφαίρνω. Αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. Το καταλάβει μόνος του. Εάν δεν το έχει καταλάβει μέχρι τώρα, πρέπει να πάρεις το δρόμο σου. Καταλαβες. Ναι. Πρέπει. Επιβάλλεται, κορίτσι μου. Εγώ σε αγαπώ πάντως. Ναι. Δεν το πιστεύεις. Πω, πω, βέβαια, γιατί όχι. Εγώ σε αγαπώ, το ορκίζομαι. Εντάξει, δεν είπα τίποτα. Έτσι. Και εγώ βέβαια σε αγαπώ γιατί σε ακούω τόσα χρόνια. Και μεγάλες μαζί σου. Και πάλι θα νομίζω ότι ήταν ένα από αυτά τα πράγματα που έχω κάνει. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ. Δεν είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ καλή, τα χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Μιλάνα, καλή σας νύχτα. Mm-hmm. Yeah. Τι να πεις γι' αυτό. Τι να πω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο. Πάμε.
Παρακαλώ, λέγεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι η Γεωργία. Η Γεωργία. Ναι. Από το Εγάλαιο. Όχι. Όχι. Είμαι η Γεωργία. Παρέμβει δυο άλλες κοπέλες. Θα ακούμε σχεδόν κάθε βράδυ. Είσαστε πολλές κοπέλες. Εγώ και άλλες δύο. Εσύ και άλλες δύο. Ναι. Ποια από τις τρεις σας έχει πράσινα μάτια. Καμία. Καμία μας. Είμαστε τώρα μελαχρινές. Μελαχρινές. Ναι. Δεν θα ήταν ωραίο μία μελαχρινή να έχει και πράσινα μάτια. Πάντα το ήθελα, πάντα. Το ήθελες, mm-hmm. Κάνε και εσύ ό,τι έκανε η Γαρμπή. Τι, μ' ακούσε το πει. Θα ακούς. Μπορεί αργότερα. Πρωτοπορών τα μάτια είναι λίγη έστατα. Ωραία. Τι μπορώ να κάνω για σένα, Τζόρτζια. Να κάνει τίποτα. Εγώ και μόνο που το ακούω φτάνει. Τι άλλο να κάνει. Αγάπη μου. Είναι πολύ για μένα. Καταρχήν, καλησπέρα, Λεάνα. Γεια σου. Είσαι καλά. Μια χαρά. Ωραία. Και τα μαύρα τι πάνε. Ναι, τι πάνε πάρα πολύ. Και εμένα το αγαπημένο μου χρώμα. Το μαύρο. Mm. Εμένα το βιολετή. Μη δηλώνεις. Γιατί, το βιολετή, καλό είναι. Να το φοράς εσύ το βιολετή. Όχι, να το βλέπω, είπα. Το αγαπημένο μου χρώμα. Το φοράω. Κοντά. Παρακαλώ. Άκουσα πριν λίγο. Ναι. Μια κοπέλα. Ναι. Τη έκανε το πορτρέτο τη. Με τα νούμερα που έλεγε. Ναι. Είναι εύκολο. Επειδή έχει παράστα η γραμμή. Ναι. Ακούγεσαι, δεν ξέρω αν το ακούν οι φίλες σου. Ναι, λίγο ναι. Ναι, δεν μπορώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν μπορώ, αλλά μια άλλη φορά στο ορκίζομαι. Δεν πειράζει, ναι. Ναι, σκέπτομαι να κάνω τα πορτρέτα σας από τούτο και στο εξής, έτσι, ζωγραφιστά κιόλα. Ναι. Ναι, ναι, να σας τα δίνω κιόλα έτσι για ενθύμια. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι, το κάναμε. Στις πρώτες εκπομπές, πρώτες. Αχα. Και τότε ήταν πολύ, πολύ ωραία. Ακόμα θυμάμαι τι είχα να πει. Ακόμα. Ναι. Mm. Χαίρομαι. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 18. 18. Οι φίλες σου? Οι φίλες μου είναι μία 24, ναι, και άλλη 23. Και τι κάνετε τρεις φίλες εκεί, τι λέτε? Τι λέμε, η μία είναι αδερφή μου και η μία είναι φίλη μας. Μόνες μένετε? Όχι. Όχι, με τους γονείς, Πού τέτοια τύχη. Κοιμούνται, ναι. Κοιμούνται οι γονείς? Ναι, ναι, ναι. Εργάζονται πρωί, φαντάζομαι. Η μητέρα μου εργάζεται αργά, βραδινή δουλειά. Αχα, και τότε γιατί κοιμάται νωρίς. Ναι. Έχει φιλιά πολλά από την Κυριακή και από τη Ρούλα. Από την Κυριακή και τη Ρούλα. Ναι. Φιλώ, κάτσε να δω στην τύχη τώρα. Λοιπόν, φιλώ την Κυριακή στα χείλη, τη Ρούλα στο αυτάκι, ναι, και εσένα στο λαιμό. Είσαι πολύ γλυκό. Πες μου, ποια πήρε το φιλί στα χείλη? Στα χείλη το πήρε η Κυριακή. Η μεγάλη, 24? Ναι. Ρε, πώς έπεσα μέσα. Τι? Είναι Λέων η Κυριακή, ναι. Λέων είναι. Ναι. Μου είπε να το πω και εγώ το είπα. Και της αρέσει πολύ βροχόηλη. Ναι, να γίνει κάτι Κυριακή. Προγραμματίζει άλλα. Α, ναι. Πάντα τελευταίος φτάνω, εγώ και καταδρομένος. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Σε μένα πάντως είσαι πρώτος στην εκτίμησή μου. Λες αλήθεια. Όλο λόγια είσαι και εσύ. Θα πω κάτι. Ναι. Αν ήμουν λόγια, δεν θα τα ακούω κάθε βράδυ. Το πρωί έχω σχολείο άλλωστε. Τι ώρα πας σχολείο? Σηκώνομαι 7 και. Πώς μπορείς, αγάπη μου? Μπορώ. Πώς μπορείς? Τι γίνεται και αυτό? Ω Χριστέ μου, Χριστέ μου. Όχι, είμαι και εγώ πρωινός τύπος. Ναι, μου και εγώ, να σου πω κάτι. Στο σπίτι εγώ να είμαι. Αν δεν πάει 6-7 το πρωί, έχω ξεφυλίσει όλο το Filmnet. Α, όχι, εγώ κανένα βιβλίο ξεφυλίζω. Α, ναι, το Filmnet δεν ξεφυλίζει. Κανένα βιβλίο. Τώρα μόλις τελείω το διάβασμα. Πες μου ποιο βιβλίο διαβάζεις. Βιβλίο πολλά. Πολλά μου αρέσουν σχετικά με την ψυχολογία. Αγάπη μου. Εσύ είσαι δικός μου άνθρωπος. Το νιώθω. Αν έρθεις ποτέ στο σπίτι μου, θα δεις, έχω ένα τοίχο γεμάτο τέτοια βιβλία. Γεμάτο? Τέτοια βιβλία ψυχολογίας. Ναι. Πάρα πολλά. Είναι φοβερά. Ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θα κάνω πιο στοιχημένη, νομίζω. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουν πια στοιχημένα αυτού του είδου τα βιβλία. Εξαρτάται, εξαρτάται. Κοίταξε, όταν βρίσκεις διεξόδους, καταλαβαίνεις τους άλλους μέσα από. Έρχεται και τα βιβλία. Η Λένα έχει πολλά αρλεκίν. Αρλεκίν. Ναι. Ψέματα λες. Τι δεν λέω ψέματα. Έχει όλα τα αρλεκίν. Έχω τη χρυσή σειρά. Είδες, που ξέρει και τις σειρές. Κωστά. Ναι. Νομίζω, έχω ακουστά ότι έχει σχέση άμεση με ψυχολογία. Δεν ξέρω, κάποιο... Ναι, αυτό έχω σπουδάσει. Κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι.
Έλα, κοίταξε, να σου πω κάτι και να μην έχει πτυχίο τυπικά, ουσιαστικά το έχει. Δεν... Όχι, όχι, το πτυχίο το έχω, αλλά δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω για να κάνω κάτι και να πληρώνομαι για αυτό το πράγμα. Μου αρέσει έτσι που συζητάω μαζί σας να μου λέτε πράγματα και να λέω ναι. Είναι πιο αποδοτικό. Βέβαια, γιατί γίνεται ομαδική ψυχοθεραπεία, έτσι. Α, μπράβο. Υπάρχει αυτό, το ξέρεις. Που τα ομαδικά σου αρέσουν. Εμένα όλα τα ομαδικά μου αρέσουν. Μα τι άλλα έλεγες. Γελάει. Είχαμε, ακούς, είχαμε αυτή τη συζήτηση για τα ομαδικά. Για πες, μου αρέσουν τα ομαδικά. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά ανοιχτή, σε κάθε ενδεχόμενο. Αγάπη μου, να, ξέρετε κάτι. Στο τηλέφωνο σας έχω ακούσει όλες, να είστε ανοιχτές και όταν σας γνωρίζω είστε πολύ κλειστές. Δεν έχω αρχίσει να... Πώς το λένε, ακόμα στην αρχή, καταλαβαίνεις. Παρθένα είσαι. Ναι. Και σκέφτεσαι τα ομαδικά. Όχι, όχι, αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει, ακόμα δεν ξέρεις τι γίνεται. Αγάπη μου, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι. Αλλά... Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ας πούμε. Καλά, βέβαια, εντάξει, δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Δεν είσαι κανένα έρωτα ποτέ σου, ε? Όχι. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Τίποτα, γιατί. Δηλαδή, αισθάνεσαι την ανάγκη να κάνεις? Κάθε πράγμα που γερώτη. Ναι, και ο κολλιός τον άκουσε. Ναι. Εντάξει, όπως έρθει, όταν έρθει. Όταν έρθει. Ναι. Δεν κάνεις καμιά κίνηση εσύ. Κοίτα, δεν το σκέφτεσαι, δεν σου είναι μια έμονη ιδέα. Προσπαθώ να μάθω τώρα πώς έλεγε πώς. Έμονη ιδέα... Δηλαδή έτσι να θέλεις έντονα, ας πούμε, να κάνεις σεξ, ξέρω εγώ. Έντονα, ρε παιδί μου, να έχεις κάψες, ένα βράδυ, έχεις κάψες, κάψες. Ναι, ας πω κάτι, όποτε θέλει, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, σίγουρα. Ναι. Εντάξει, οποιοδήποτε θέλει. Αλλά κάψες έχεις? Πολύ, πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια. Τι κάνεις? Τι κάνω? Ναι. Την αλήθεια, αν μην πεις ψέματα, μην μιλάς καθόλου. Όχι, δεν πω ψέματα. Τι να κάνω, ξέρω εγώ, τίποτα. Άμα δεν έχω κάποιον δίπλα μου... Τίποτα, τα αφήνεις και περνάει έτσι. Για ένα κρύο ντουζ, για παράδειγμα. Μπορεί. Όχι, αυτό δουλεύει, το κάνω εγώ συχνά. Ναι, δουλεύει. Μπαίνεις στην πανιέρα, ανοίγεις τον ντουζ, κρύο. Γελάει, Ελένα. Γελάει γιατί... Τον κάνω να κάνει κρύο ντουζ. Όχι, βέβαια. Έλα τώρα. Εσύ δεν είσαι καλή να με κάνεις ούτε χλιαρό να κάνω. Τώρα. Λοιπόν. Εντάξει, δεν θα ταράξω άλλο. Όχι, εντάξει. Καλά είμαι. Πώς είναι να είσαι παρθένα? Δεν θυμάσαι εσύ πώς ήταν όταν ήσουν? Όχι, θύμισε μου. Εντάξει, άλλα λόγια ήταν εκείνα, άλλα τα σημερινά. Τίποτε, αισθάνεσαι πάνε. Δηλαδή αδικημένη, πώς το πω. Αισθάνεσαι... Ναι, τι αισθάνεσαι? Δηλαδή φοβάσαι να δοθείς έναν άντρα? Πώς σκέφτεστε εσείς οι παρθένες, θέλω να ξέρω. Καταρχήν, πριν σου πω οτιδήποτε. Γιατί, by the way, δεν έχω πάει με παρθένα, γι' αυτό ρωτάω. Να σου πω κάτι. Πριν σου πω οτιδήποτε, πρέπει να σου πω ότι έχουν ενημερωθεί τα πάντα. Δηλαδή, το ότι κάνεις πρώτη φορά έρωτα δεν είναι κάτι σπουδαίο. Τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνω από εμπειρίες φίλων, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, δηλαδή για σένα τώρα είναι ένα φρένο αυτό το σε παρθένα. Όχι, θα έπαιρνες πιο εύκολα απόφαση να κάνεις έρωτα, ας πούμε, δεν ήσουν παρθένα? Όχι, καθόλου. 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 Δεν είναι κάτι που σε ενοχλεί, ας πούμε. Όχι, απλά να σου πω κάτι. Περιμένω να οριμάσουν οι καταστάσεις. Να οριμάσεις? Όχι. Τι να οριμάσεις, περιμένεις? Να οριμάσουν οι καταστάσεις. Γιατί όταν θέλω εγώ να έρθει και όπου το θέλω εγώ, θα ρεβέ, με όποιον θέλω. Ναι, αυτό είναι λογικό. Τουλάχιστον η πρώτη φορά να κάνει που τα γνωρίζω καλά. Σωστό. Ναι. Σωστό. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά, γυναίκα. Έχεις πολλά φιλάκια από τις κοπέλες. Πού μου τα δίνει κάθε μία χωριστά? Η Κυριακή λέει παντού. Αχ, Κυριακή, εσένα θέλω εγώ. Εσύ πού μου τα δίνεις? Η Ρούλα στη Μητούλα λέει. Στη Μητούλα. Όχι στη Μητόγκα που λέει η Ελένα. Όχι. Και εσύ? Εγώ. Πες κάτι καλό. Στην πλάτη σου. Χαμηλά στη μέση. Αγάπη. Πολύ ωραία είναι. Φοβερά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Φιλάκια, φιλάκια. Είδες, Μητούλα είναι, δεν είναι Μητόγκα. Δεν είπα εγώ ποτέ τη Μητόγκα. Που είπες, φαντάζεσαι να κάνεις μια κόρη και να έχει τη μύτη. Γυριστή που είναι έτσι. Τι γυριστή, γυριστές μύτες υπονοούν πράγματα. Εγώ θα πω κάτι τώρα που ίσως να μην το πιστέψει ο κόσμος, αλλά όταν παίρνεις ένα δώρο και τον χαίρεσαι, η μύτη σου καμπουριάζει. Γυρίζει. Προς τα μέσα και κοκκινίζει. Το παίζει ότι... Πάμε να την καθένα, παρακαλώ. Καλησπέρα, Κωστά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένα. Γεια σου. Λοιπόν, επειδή σήμερα ακούστηκαν πολλά, πρέπει να πάμε στο θέμα το πρώτο, που είμαι τον κύριο Πουνάρα. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα αυτό, επειδή ακούστηκαν πολλά σήμερα για την εταιρεία, επειδή είμαι άνθρωπος που έχω σχέση και με την εταιρεία,
Εγώ θα σου πω τα εξής. Βασικά η εταιρεία σαν εταιρεία είναι αρκετά καλή. Βέβαια. Και ποιοτική εταιρεία. Βεβαίως, μα δεν κάνει ένας άνθρωπος μια εταιρεία. Μπράβο. Το θέμα το εξής, ότι βρήκε τη στιγμή στην εταιρεία ότι ήταν λάθος άτομο να εκπροσωπήσει την εταιρεία σε ερευνητικό τμήμα της. Και μάλιστα σε ένα τόσο, πώς το λένε, λεπτό σημείο, ε. Από τα πιο ευαίσθητα. Το πιο ευαίσθητο. Μια εταιρεία πάει σε δύο σημεία. Στο σέρβις της και στη διαφήμιση της. Μπράβο. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το θέμα αυτό, εγώ αυτό που σου προτείνω βασικά είναι να απευθυνθείς σε κάποιον παραπάνω από αυτόν. Όχι, όχι, δεν θα ασχοληθώ εγώ. Πληγώθηκα, γιατί δεν μίλησε. Πρώτα απ' όλα μίλησε με εμπάθεια. Διότι και ο ίδιος, από ό,τι είπε, να σκεφτείς ότι μίλησε πάρα πολύ στην συνεργάτητά μου. Έκανε εκπομπές παλαιότερα, στο Flash. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω. Έτσι είπε ο ίδιος, λοιπόν. Και μίλησε μια εμπάθεια, ας πούμε, για όλους εσάς. Δηλαδή, τρελάθηκα όταν το άκουσα αυτό. Για το κοινό. Και εγώ βλέπω, και ξέρω μάλλον, γιατί συναντώ καθημερινά, πως το κοινό είναι καταπληκτικό. Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε να πει ένα όχι. Έτσι απλά. Όχι να προσβάλλει τόσο πολύ τους ανθρώπους. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με αυτά που λες, έτσι. Απλά θέλω να πω για αυτές που πέραν πριν δεν πήγαινε να την πετάξουμε, να μην πάρω τη βιβλία. Μην το κάνω. Και κάτι τέτοια. Για τα λεγόμενα ενός ανθρώπου τώρα να πάρεις κάτι που δεν είναι ποιοτικό, εγώ το βρίσκω τελείως λάθος. Ένα αυτό. Για την κοπελιά που πρέπει να μην πάρω τώρα. Εσύ τι σχέση έχεις με την εταιρεία? Τι σχέση έχεις, αν επιτρέπετε. Μην με ρωτάς, το θέλω να μου πιω μέτρα γιατί τη στείλω πρόσωπα, δεν θέλω άστα. Okay. Το γνωρίζεις το συγκεκριμένο κύριο? Πολύ καλά, συγχωρώ. Και πάρα πολλά χρόνια. Θέλεις, εντάξει, ανώνυμος είσαι, δηλαδή, ανώνυμος λέει, δεν έχουμε το όνομά σου, δεν θέλουμε να το ξέρουμε. Είναι όντως έτσι ο άνθρωπος, έτσι τρελαμέντος? Κοίταξε να δεις, όταν κάποιος από το τίποτα του δώσεις ένα καλάμι, το καβαλάει και φεύγει. Κατάλαβα. Πήρα απάντηση. Οπότε. Καταλαβες. Οπότε δεν μετανιώνω για τίποτα, ναι. Λοιπόν, από πλητήρας λέει είναι δήμαρχος. Να γίνει θέμα όμως, γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σας κάνει μεγάλο κακό. Εγώ το ξέρω. Να γίνει θέμα. Εγώ αυτό θα σου πω είναι ότι είμαι τεχνικός στην εταιρεία. Έτσι. Θέλω να αποταθέψω την εταιρεία τέλος πάντων. Πάντως, πολλοί θέλησαν να βλάψουν τη συγκεκριμένη εταιρεία. Εγώ προσωπικά. Όχι, πολλοί θέλησαν να τη βλάψουν στο παρελθόν. Σίγουρα. Δεν ξέρω γιατί. Και να σου πω κάτι, είναι και η ήρωα αυτή τη στιγμή που είσαι αυτή τη ύψη τη, σαν εταιρεία. Μα είναι πολύ σοβαρή εταιρεία. Γιατί είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα, σε πωλήσεις και σε παγκόσμια αγορά δηλαδή. Λοιπόν, ας μην ασχοληθούμε τώρα με το θέμα αγοράς, πωλήσεις κτλ. Να σε απασχοληθώ. Για τον άνθρωπο αυτόν, εγώ σου λέω προσωπικά, θα πρότεινα να εκφράσει τα παραπονά σας, έτσι ώστε και η εταιρεία να μπορούσε να αντιδράσει. Δηλαδή, ναι, μεν αυτά ακούει τώρα εδώ, αλλά κάπου αλλού που υπάρχουν μεγαλύτερα κεφάλια δεν έχουν ακουστεί αυτά, δεν τα ξέρει κανένα. Καταλαβαίνεις. Και προτείνεις δηλαδή να το κάνουμε αυτό? Ένα γράμμα. Θα στείλεις ένα γράμμα στην Ιαπωνία π.χ. ή στη Γερμανία και πληροφορώ ότι σύντομα λέει θα μπει ένα ιστοριάκι. Μπορούμε εμείς να σε πάρουμε τηλέφωνο να μας δώσεις πληροφορίες που να απευθυνθούμε? Έχεις να δεις. Άσε, από ό,τι μου λένε οι δικοί μου άνθρωποι θα το τακτοποιήσουν, ξέρουν λέει, εντάξει. Δεν πρόκειται να βρίσκονται σπίτι. Όχι, τακτοποιήθηκε ήδη. Μου είπαν ότι έχουμε όλα τα στοιχεία της, της εταιρείας. Ωραία, τότε όσο πρέπει να κάνεις προσωπικά αυτό και θα βρεις σίγουρα λύση. Θα συντάξουμε μια επιστολή για τη σύντομα. Θα την παρακαλώ να κρατήσεις τη δικιά μου ανωνυμία, έτσι. Τι πράγμα? Να κρατήσεις τη δικιά μου ανωνυμία. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που λες? Προς Θεού. Μην γίνουμε τώρα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, σε παρακαλώ, όχι. Λοιπόν. Εντάξει, βασικά αυτό ήθελα, επειδή σου λέω σήμερα. Απλά χαίρομαι που πήρες τηλέφωνο και επιβεβαίωσες όλα αυτά γιατί. Άρχισα κάποια στιγμή να αισθάνομαι, ξέρεις. Και άσχημα. Λέω πως τον έπιασα τον άνθρωπο και μου λες ξαφνικά ότι έτσι είναι ο άνθρωπος. Τελείωσε. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φύγει από αυτή την εταιρεία για να μπει κάποιος άλλος που μπορεί να της δώσει να πάει προς τα πάνω. Να μην μιλάει έτσι. Δεν χρειάζεται η εταιρεία. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να πω. Κάποια στοιχεία που θέλω να δώσω, σε ποιον θα μπορούσα να τα δώσω? Δεν άκουσα, κύριε μου. Κάποια στοιχεία που θέλω να δώσω, σε ποιον θα μπορούσα να τα δώσω? Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχω κάνει στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν να απευθυνθεί σε κάποια άτομα. Να περιμένεις μέσα, ναι. Να σου μιλήσει το τηλεφωνικό κέντρο. Okay. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην κλείσει τη γραμμή σου. Κάποιος παρακαλώ να μιλήσει με αυτό το τηλέφωνο, να δώσει κάποια στοιχεία, λέει. Είδες λοιπόν ότι κάναμε κάτι πολύ όμορφο απόψε. Ότι κάνει εκπομπή. Όχι, τι κάνει εκπομπή. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Η εκπομπή κάνει πάντα το σωστό. Και δεν θέλω να παρεξηγηθώ γιατί υπάρχουν και μικρόψυχοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Έχουν δικαίωμα να λένε όχι. Αλλά όποιος τολμά
και έχει μια τέτοια θέση και λέει, τέτοια, μιλάει εις βάρος του καταναλωτικού κοινού, πρέπει αυτός ο άνθρωπος να παίρνει ένα μάθημα. Δεν λέμε ότι καλά και δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστούν ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό που αυτός ο κύριος είπε, ο κύριος Πουρνάρας, δεν το εγκρίνει κανένας. Καταλάβεις τι γίνεται. Δεν το εγκρίνει κανένας. Δηλαδή, πώς τόλμησε. Με ποιο δικαίωμα. Κατάλαβες τι σου λέω. Πρέπει να τιμωρηθεί. Για να μάθει, και αυτό του κάνουμε πάρα πολύ καλό, να μάθει την επόμενη φορά, όταν κάποιος του εμπιστευτεί μια θέση, να την εκτιμήσει και να ζει. Δηλαδή, να ξέρει να μιλάει στους ανθρώπους. Αν μη τι άλλο. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η θέση του αυτή. Κατάλαβες τι γίνεται. Ξέρεις τι σημαίνει διαφημιστής. Το είμαστε προς τα έξω. Mm-hmm. Τι λες τώρα. Δηλαδή, τι διά, μεταξύ μας μοιράζουμε την πίτα. Δεν κατάλαβα. Πώς κλείνεις τα μάτια σου σε ένα μεγάλο κοινό. Πώς τολμάς και κλείνεις τα μάτια σου. Και όχι μόνο τα κλείνεις. Καλά, πες ότι είσαι στραβός και τα κλείσες. Έχεις άποψη αυτό το κοινό. Έχεις και άποψη τέτοια. Και ωραία έχεις. Κράτα τι είναι για πάρτι σου. Mm-hmm. Πες ένα. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Τόσο αποθυμένο το πήγε να βγάλει. Βεβαίως. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και όποιος τολμήσει να το κάνει με αυτόν τον τρόπο, τα ίδια θα πάθει. Η αλήθεια έτσι θα λέγεται. Και ας μείνουμε άνεργοι. Ας μείνουμε άνεργοι. Ας μην έχουμε ποτέ διαφήμιση. Δεν πειράζει. Γεμίζουμε την πισίνα μας με ψάρια και ψαρεύουμε. Τόσο απλά. Όχι, πρέπει να το καταλάβουνε, κορίτσι μου γλυκό. Θα βάλω τσιπούρες. Πού? Στην πισίνα. Και θα ψαρεύω τσιπούρες. Έχουμε και πισίνα. Γιατί να μην έχουμε. Τότε. Όχι, γιατί να μην έχουμε. Μας, μας περνάνε για ό,τι και ό,τι. Ξαφνικά δηλαδή. Είναι ποτζάκι. Δεν είναι θέμα. Γελιοποιείς αυτό που θέλω. Αντί να δώσεις έμφαση, το κάνεις. Εγώ, κορίτσι μου γλυκό, θα σου πω κάτι. Καιρός να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι το όνομά τους. Εγώ δεν περιμένω από καμιά εταιρεία να πληρώσει το δείπνο μου. Εγώ δεν περιμένω από κανένα, από καμία εφημερίδα, από κανένα κανάλι να πληρώσει το γεύμα μου με την κοπέλα που αγαπώ, που συμπαθώ, που βγαίνω. Εντάξει, ναι. Το πληρώνω μόνος μου. Το καταλαβαίνεις, κορίτσι μου. Εγώ δεν έχω ανάγκη το μπουφέ κανενός κεράτα. Και αν δεν έχω λεφτά να φάω, δεν θα πάω και σε μπουφέ να φάω. Έτσι είναι. Εντάξει. Θα πάω εκεί που με αγαπούν και εκεί που αισθάνομαι ότι είμαι, πώς το λένε, ευπρόσδεκτος. Γιατί η μητέρα μου, η συγχωρεμένη μου, μαθαίνα. Όπου βλέπεις αγάπη μείνε, όπου βλέπεις μίσος φύγε. Φύγε χωρίς τίποτα. Αυτό μου το μάθει η μάνα μου στα πολύ παιδικά μου χρόνια, εντάξει. Και αν μη τι άλλο, από τέτοιου είδους σχέσεις ένα πράγμα μπορούμε να σώσουμε. Είναι προσωπικότητά μας. Τίποτα περισσότερο. Κατάλαβες. Δεν μπορεί ο κάθε καραγκιόζης να παίξει μαζί μας. Επειδή αυτός δεν έχει, ας πούμε, μυαλό να καταλάβει ή να δει περισσότερο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μιλάει κανένας για κανέναν. Και θα μου πεις τώρα εσύ πώς το κάνεις. Α, μου έδωσε το ερέθισμα. Εντάξει. Εγώ στους ανθρώπους δίνω δύο ευκαιρίες. Μία να με γνωρίσουν και μία με τελίτσες. Πάμε σε ένα τηλέφωνο ακόμα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Με λένε Γιώργο. Κώστας. Λένα. Ναι. Γεια σου, Λένα. Γεια σου, Γιώργο. Κώστα, ήθελα να σου πω, είχαμε μιλήσει παλιά στο ραδιόφωνο. Ναι. Είχαμε πει ότι έχει ζήσει στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία. Ναι. Και έχω ζήσει εγώ στην Αυστραλία. Αυστραλία? Ναι, ναι. Μελβούρνη. Α, Μάικ. Ναι. Η γυναίκα μου συνήθως πολλά χρόνια, εγώ λίγα. Μεγάλο εκεί. Ήταν πω, μερικές φορές είναι το παράδειγμα, λέει, ξέρω εγώ, δεν είναι εδώ έτσι, αλλά στην Αμερική είναι για παράδειγμα. Πιστεύω ότι η Αμερική δεν είναι για παράδειγμα σε πολλά θέματα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, χωρίς βόρεια Ευρώπη, τα ενθύμια, μπορεί να είναι η Αυστρία, η Σουηδία, η Νορβηγία. Από άποψη κοινωνική μιλάω και τα λοιπά, καταλαβαίνετε εδώ. Ναι. Αυτό ήθελα να πω και τα λοιπά. Δηλαδή, τι ακριβώς θέλει να πεις. Ήθελα να πω ότι είναι πιο ανεπτυγμένη η Βόρειο Ευρώπη σε θέματα κοινωνίας. Θέλει να υποστηρίζει ανέργους, συντάξεων κτλ. Υγείας, ας πούμε, από ότι είναι η Αμερική ή η Αυστραλία. Γιατί έτσι στην Αυστραλία. Ναι. Έχω ζήσει και στην Φινλανδία. Αλλά για Καναδά δεν ξέρω για Καναδά. Καναδά όπως είχαν καλή περίπτωση κτλ. Γιατί έλεγε όλο για Αμερική, καταλαβαίνετε τώρα. Δεν ζήσει στι ΗΠΑ. Ναι. Έχει ζήσει στην Αμερική? Όχι. Όχι, δεν έχει ζήσει. Έχω ζήσει και εμεί τα λοιπά. Αλλά εγώ έχω ζήσει στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία. Ναι. Εντάξει, Αμερική, Καναδά και Αυστραλία δεν διαφέρουν πολύ. Ο Καναδά είχε πολύ καλύτερο σύστημα περίπτωση από ό,τι είμαστε μόνοι για τον Πολύ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όχι όλο ο Καναδά, το Κεμπέκ. Ναι, καλά. Μόνο το Κεμπέκ. Εκείνα τα χρόνια τώρα, μιλάμε για δεκαετία του 70. Ε. Τώρα έχουν. Εντάξει και τώρα. Έχουν ένα πάρα πολύ, ένα φοβερό σύστημα εκεί. Ναι, έτσι. Στο αλλά τώρα λόγω λιτότητας παντού τα έχουν περιορίσει, δεν όπως ήταν παλιά. Και να σου πω και κάτι άλλο εδώ που τα λέμε. Ναι.
Όταν εξασφαλίσεις τον άνθρωπο ναι. ιατρική περίθαλψη καλά, μόνο, και το πώς θα σπουδάσει τα παιδιά του, εντάξει, ναι. αν του το εξασφαλίσει αυτό, τότε έχεις εργάτες. Δηλαδή δουλεύουν για σένα. Ναι. Το κατάλαβες, σου λέω. Ναι, καλά, δεν είναι μόνο η υπέληψη, είναι πολλά πράγματα. Το βασικό είναι η δουλειά. Μετά είναι η υπέληψη, μετά είναι η σύνταξη, μετά είναι η ποιότητα ζωή. Δεν είναι. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι πολλά, δεν είναι ένα πράγμα. Μιλώντας για δουλειά, μην ξεχάσεις, αν σε ενδιαφέρει αυτό, ναι. για ένα σεμινάριο. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα σεμινάριο την Τετάρτη. Τι ακριβώς είναι. Δεν μπορώ να σου πω, αλλά την Τετάρτη στο Caravel σε 7 η ώρα. Ναι. Είναι κάτι πολύ όμορφο, μια πολυεθνική εταιρεία. Τι πράγμα δηλαδή, περίπου. Δεν μπορώ να πω. Α. Δεν μπορώ να πω. Αν δεν έχεις τίποτα να κάνεις, αν δεν μπορείς τίποτα να κάνεις, πήγαινε στο Caravel. Αυτό το απόγευμα είπες. Τετάρτη σε 7, ναι. Για να σου πω κάτι. Έλα. Θα ήθελα να σου πω τα προϊόντα της Bowman. Δεν με ενδιαφέρει για διαγωνισμούς και τέτοια. Όχι, όχι, πες μου. Λοιπόν, 7 είναι τα προϊόντα της. 8. Τότε με περισσεύει. Εγώ θα βρει ένα whisky bourbon, το αμερικάνικο. Ναι. Canadian whisky. Ναι. Βότκα. Περίμενε, τα βλέπω εγώ ένα-ένα. Ναι. Vodka light. Ναι. Gin. Ναι. Rooney. Ναι. Tequila. Ναι. Το νόμινο. Πώς, τα είπες όλα νομίζω, έτσι. Τα είπες όλα. Είναι το bourbon που είπαμε. Vodka, gin, vodka light. Ναι, το Canadian. Canadian και το scotch. Να, δες τα μία φορά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ναι. Δεν πιστεύω να κάνω εγώ λάθος, τόσα είναι. Εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Και να το δοκιμάσεις, άμα σε αρέσει πραγματικά να το δοκιμάσεις. Όλοι λένε τα καλύτερα λόγια. Αν δοκιμάζεις για παράδειγμα το τζιν, ναι. έχει φοβερό άρωμα. Ναι. Φοβερό άρωμα. Όλα αυτά είναι μπόμα στην εταιρεία της Virginia, δεν είναι. Ναι, ναι. Και ξέρεις τώρα η Virginia γιατί φημίζεται. Για το ούτσι ξέρω. Για πολλά. Ναι. Για πώς λέγονται, δημητριακά. Εκεί όλη η Βιρτζίνια δουλεύει για την Bowman. Α, είναι γιατί είναι νότιο. Όλη η Βιρτζίνια δουλεύει για την Bowman. Ναι. Θα φέρω ένα ντοκιμαντέρ. Θα το δούμε. Κάποια στιγμή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Καλή. Για χαρά σου. Για πάρε, Λένα, ένα τηλέφωνο. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 3. Η ώρα είναι 3. Παρακαλώ. Ποια γυναίκα πιστεύω ότι θα με βοηθήσει αυτό που θέλω να πετύχω απόψε. Ό,τι θέλεις, γυναίκα μου, και μπορώ, εγώ θα το κάνω για σένα, έχεις το λόγο. Εγώ τη Λένα θέλω. Πάρ' τη Λένα. Καλησπέρα. Γεια. Καταρχήν, δεν θα πω συγχαρητήρια, έτσι. Δεν πιστεύω θέλουμε. Να καταλαβαίνετε το λόγο. Βέβαια, το καταλαβαίνω. Έχουμε ένα διαγωνισμό απόψε. Ναι. Ποιος θα με βοηθήσει. Η Λένα. Ο Κώστας. Τι διαγωνισμό. Είχαμε το BLT, νομίζω. BLT, ναι. Έτσι, μπράβο. Δεν ξέρω, ξέρει τι σημαίνει. Όχι. Ξέρει, όχι, οπότε θα συνοηθώ με τον Κώστα. Πες μου. Λοιπόν, θα σου λέω μία-μία λέξη και ναι. αν προχωράω σωστά θα μου λες σωστά. Good. Αν κάνω κάπου λάθος θα μου πεις λάθος. Okay. Έγινε. Έγινε. Λοιπόν, η πρώτη είναι Bowman. Ναι. Λοιπόν, η δεύτερη είναι Lemon. Ναι. Η τρίτη είναι T. T. Ναι. No. Two. Άλλη μια προσπάθεια. Το πρώτο είναι Bowman's Light. Ναι, το τελευταίο δεν βρίσκω. Όχι, το δεύτερο δεν βρίσκεις. Και είναι τόσο απλό, γυναίκα. Ό, το δεύτερο είναι Light. Ναι, το τρίτο είναι Light. Κάτι τώρα κάτι. Είπες Lemon Juice, δεν είπες Lemon. Ναι. Lime είναι, το ίδιο πράγμα. Πρέπει να το έχω κερδίσει τώρα. No. Γιατί? Γιατί είπες Bowman's, ναι. που είναι το B, έτσι. Ναι. Το Lime. Ναι. Που είναι το L. Ναι. Βρες μου το T. Το T, Το T είναι T, tough δηλαδή. Tough, ναι, T. Όπως λέμε Tom. Tom. Ναι. Όπως λέμε tonic. Μήπως είναι tonic. Tonic είναι αγάπη μου. Καλά, το συζητάω. Είχα καλό δάσκαλο δίπλα. Λοιπόν, το βρήκαμε, έτσι. Καλά τώρα, είναι. Εννοείται. Άκου πώς γίνεται. Mm. Παίρνεις ένα ψηλό ποτήρι, ναι. γεμάτο πάγο, mm. και βάζεις μέσα το lemon juice, ναι. lime, mm-hmm. εντάξει. Mm-hmm. Βάζεις Bowman's Light ναι. και tonic water. Ναι. Οκ. Okay. Το ανακατεύεις ναι. και το γαρνίρεις ναι. με ένα slice of lime. Με ένα κομματάκι lime. Ναι. Και πίνεις. Και μετά.
Και λέγεται BLT. Μετά ψάχνεις για άντρα. Μη γελάει. Λοιπόν, είμαι η Κέλλη. Έτσι, δεν σου πω το όνομά μου. Την ναι, Κέλλη. Το μαργαρίτα πώς φτιάχνεται? Ποιο? Μαργαρίτα. Κοίταξε. θα πρέπει να σου πω ότι είμαι άσχετη από ποτά, έτσι. Δεν ξέρω, ούτε πίνω. Mm. Πραγματικά όμως δεν πίνω. Δηλαδή, δεν τα κουπάω. Mm-hmm. Απλώς, μαργαρίτες λέει. Δεν ξέρω, πραγματικά. Πω, βρήκα ένα ποτό. Βρήκα ένα φοβερό, παιδιά. Virginia in Mary. Πώς λέμε τον Bloody Mary. Ναι. Εδώ είναι Virginia in Mary. Για έγινε πιο σαφής, δηλαδή. Πώς λέμε Virginia in Mary. Ναι, κατάλαβα. Για πες μου, λοιπόν, τι κέρδισα. Εκτός από μένα και τον ερωτά μου, ναι. Κέρδισες ένα δίσκο, ένα διπλό άλμπουμ της FM Records, ναι. Με πολύ φοβερή ροκ μουσική. Υπάρχει ακόμα τον Ουρά η αρχή από αυτό. Βεβαίως, αυτό πραγματικά κέρδισες. Θα το ήθελα πολύ αυτό, γι' αυτό... Αυτό θα ήθελες, αγάπη μου, αυτό ναι. Κέρδισες. Ωραία, πολύ ωραία. Νίτς, μικρή μου Νίτσα, γράψε πάνω αυτή η κοπελίτσα μας το πάρει. Μάτια. Θα περάσει ο καιρός, να πιούμε και ένα καφέ, οπότε... Καφέ εδώ δεν πίνουμε ούτε νερό. Νερό σκουριάζουμε, καφέ έχει τα νεύρα. Ναι. Εδώ βότκα πίνουμε μόνο. Δεν θα έρθω, να με συγχωρεί. Ωραία, εσύ θα πίνεις καφέ και εγώ θα πίνω βότκα. Έγινε. Για να δούμε που θα πάει. Ωραία. Λοιπόν, πότε μπορώ να περάσω από εκεί? Όποτε θέλεις. Thank you, καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνά. Καλησπέρα σας, ωραιοτάτη μου κυρία. Και γλυκιά μου σαν καραμέλα Ελεάνα. Εσύ είσαι αυτή. Είσαι σχέτη καραμέλα. Έτσι μου έρχεται να σε γλύψω. Λοιπόν, ο κύριος Μπουρνάρας έχει πολύ χαμηλό επίπεδο εκείνο. Διότι η μισή Θεσσαλονίκη σας αγαπάει τόσο πολύ και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κουβεντιάσει κι άλλη φορά. Είμαι από την... Σαλονικιά είσαι. Ορίστε. Σαλονικιά είσαι. Βέβαια. Το κατάλαβα από το καλά. Βέβαια. Και από τη... Είπαμε και από το Συντριβάνι. Μα πια. Με τα ωραία γεμιστά που είπαμε θα σου κάνω. Μα πια. Λοιπόν. Αχ, τι μου λες για γεμιστά τώρα, πώς θα ήθελα. Λοιπόν, άκουσε. Πιπεριές γεμιστές. Άκουσε το στάκι. Σπυρωτό ριζάκι. Το στάκι άκουσε. Και δυόσμο. Έγινε ένα γκάλωπ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτούσανε για εσάς, γενικά για τις εκπομπές. Ναι. Λοιπόν, απαντάμε ότι κάνουμε ζάπη και σταματάμε στον κύριο Μιλωνά που μας κάνει κέφι και μιλάμε μετά τις 12. Και κάνανε γκάλωπ. Ναι. Ήσαν στο σπίτι και κάνανε γκάλωπ σε όλη την οικοδομή. Αχα, και εσείς είπατε Μιλωνάς. Ναι. Λοιπόν, για να δείξω τον κύριο Μπουρνάρα πόσο χαμηλό επίπεδο έχει εκείνος. Εντάξει, ο κύριος Πουρνάρας δεν μας ενοχλεί άλλο. Εντάξει. Εμείς δεν θέλουμε συνεργασία μαζί του. Μπράβο, ναι. Λέω, σχολιάζω αυτό που μου καίει, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Ναι, αγάπη μου. Διότι ο κύριος Μιλωνάς μας χαρίζει ευτυχία, μας χαρίζει αγάπη, μας χαρίζει του κόσμου τα πράγματα. Και να έχει τη γνώμη ότι δεν βλέπουν όλοι χαμηλού επίπεδου την εκπομπή σας. Μα έτσι να ήταν, αγάπη μου γλυκιά. Δεν είναι, λέει τίποτα. Η τηλεόραση είναι τηλεόραση. Ακριβώς. Και δεν βλέπουν όλοι χαμηλού επίπεδου την εκπομπή σας. Ή περνάει τον εαυτό του πολύ ξύπνιος. Λοιπόν, ότι μόνο αυτός θα μπορούσε να αγοράσει βιντεοκάμερα. Πού να ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα. Εχθές το βράδυ τέτοια ώρα, κάποιος μου πήρε τηλέφωνο από το κανάλι Sky, αν βλέπω την εκπομπή του κυρίου Τριαντασύρου. Από το Sky σας πήραν τηλέφωνο? Μάλιστα. Τι διάλογο, όλοι στο κυνήγι βγήκανε. Λοιπόν, λέω, τι λέει ο κύριος Τριαντασύρου, λέγεται, πατάω το κουμπί, έλεγε για τα διάφορα νοσοκομεία και ξέρω εγώ. Λέω, όχι, δεν μπορώ να το δω, γιατί δεν είναι κατάθεση. Όλοι έχουν βγει στη γύρα τελικά. Κυνηγάνε τη θεματικότητα με το δίκανο. Την ώρα που παίζει την εκπομπή βγαίνουν και παίρνουν τηλέφωνο. Για δείτε το. Προσέξτε, χωρίς να πείσω τον κύριο Τριανταφύλου, είπα ότι δεν μπορώ να κάθομαι να ακούω αυτά τα καταθλιπτικά πράγματα. Συμφωνώ κι εγώ με σένα. Αμπράβο. Και αυτό που κάνουν δεν είναι τηλεόραση επιτέλους. Αμπράβο. Λέω, βάλτε Μιλωνά να ευχαριστηθεί η ψυχή μου. Και τι σας είπαν? Λέει, τον αγαπάτε τον Μιλωνά? Λέω, ναι, πάρα πολύ. Από την καλή έννοια φυσικά. Ναι.
λέει, εάν τον ζητούσα, λέει, να παντρευτούν οι δυο μας, Αθήνα και τον κύριο Μυρωνά. Άκου τώρα, πάνε. Το ρίξαν το επίπεδο. Εδώ παντρεύονται οι βαφτίζουν, μου φαίνεται, για θεαματικότητα, έτσι. Τα βαφτιστήρια θα τους βλέπουν. Ναι. Λέω για τίποτα στον κόσμο. Ναι. Πρώτα τον άντρα μου και μετά τον κύριο Μυρωνά. Αγάπη μου. Ακριβώς. Αν ποτέ μας είσαι ο άντρας μου, πάρω τον κύριο Μυρωνά. Μωρέ, φτιάξε μου γεμιστά να έρθω να τα φάω. Εγώ σου είχα περνάει από την Τριβάνη. Κάπου μου φαίνεται πήρε δίλα στη Βιλαρίστη, κάπου εκεί, κάπου στο Πανόραμα. Τελείωσε στο Πανόραμα. Ναι. Θα έρθω, γιατί κάθε φορά που έρχομαι Θεσσαλονίκη όλο στο Πανόραμα μένω. Ναι, κάπου μου είπατε να πάρετε μία δίλα στη Βιλαρίστη, μήπως. Ναι, μία, πώς. Βιλαρίστη. Ναι. Είδες που το κατάλαβα. Αγάπη μου, εσύ τα ξέρεις όλα. Βρε, αφού σε αγαπώ, δεν το καταλαβαίνεις. Πώς το, αφού σε αγαπώ. Και την Ελεάνα, όχι μόνο εσένα. Θα έρθουμε. Θα έρθουμε. Δίπλα, αν σε πάρω δύο μέρες νωρίτερα θα μου φτιάξεις γεμιστά, ναι. Αφού σου είπα να μου πάρεις το τηλέφωνο, βρε Μιλωναρά. Οκ. Okay. Νίτς, βάλε σταυρό, ναι. Και γράψε γεμιστά δίπλα. Ναι, αφού το είπαμε χίλιες φορές. Στην άλλη βάλει τη ρόπιτα. Αλλά αυτό το ξέρεις τι κάνεις εσύ. Η Ελεάνα τι θέλει. Η Ελεάνα λέει ότι πότε θα πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Όχι για τη δοδόνη που μου είπε για τα ροκ. Δεν μου είπατε ότι πάτε στη δοδόνη για τα ροκ. Ναι. Δεν κάνει η δοδόνη ροκ, μόνο αυτό μπουγάτσο κάνει η δοδόνη. Είσαι τόσο καλή και σ' αγαπώ τόσο πολύ. Αχ, εμείς να δείτε. Εμείς να θέλω δείτε. Να σου στείλω ένα τυρί διοτρός. Θα το δεχτείς από μένα. Βρε Μιλωνά, τα πάντα δέχομαι, αλλά δεν πειράζει, μόνο την αγάπη σου θέλω. Αγάπη μου εσύ. Ωραία, σου έρχομαι, θα σου φέρω τον εαυτό μου για να φάμε μαζί γεμιστά. Δηλαδή ένα τηλέφωνο κάτω, εγώ θα περιμένω κάτω στην είσοδο, η οποία είναι ακριβώς περνάς από το σπίτι μου μπροστά. Ωραία, θα σου έρθω εγώ, θα σου έρθω. Πες με εσύ και την άλλη έχεις... γεμιστά και η Ελεάνα μου ό,τι θέλει, ναι. Διότι σας αγαπώ πακέτο, ξέρετε. Τι είπε? Μας αγαπάει πακέτο. Ναι, εμείς πάμε πακέτο. Ναι, σας αγαπώ πακέτο, δεν διαφορίζω τον έναν από τον άλλον. Ε, κακός βέβαια, αλλά εντάξει. Χωρίς να πείτε τον κύριο Τριαντακυλόπουλο, μίλησε τόσο όμορφα. Και αυτοί οι κύριοι δεν έχουν κάνει την ευγένεια να πούνε μία καλή κουβέντα. Παίρνω τηλέφωνο Αθήνα, βγαίνει λάθος. Να φας το Μιλωνά, να φας και το κανάλι. Γιατί δηλαδή δεν μπορούν να πούν μία καλή κουβέντα, ότι κάνατε λάθος, κύριε μου. Έτσι, βγήκανε στη γύρα, δεν πειράζει, γυρολόγοι είναι. Γυρολόγοι είναι. Και μετά έρχονται και το επίπεδο, ξέρεις, το παντρευόσουν. Μετά παντρεύονται κιόλα. Ή βαφτίζουν παιδάκια για να τους βλέπουν τα βαφτίρια. Σε κατηνιάζονται. Και κατάλαβα, ρε παιδιά. Όχι, σε κατηνιάζονται. Ναι, αγάπη μου, έτσι είναι. Α, μαζιλεύουνε. Μαζιλεύουνε. Ναι, 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 ναι. Μαζιλεύουνε, αλλά εμείς όμως θα είμαστε έτσι ενωμένοι και αγαπημένοι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι κοσμικό άτομο. Και κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι σας αγαπάνε περισσότεροι από την παρέα μου. Πόσο κύριος τάδε. Τώρα εγώ άμα πω για τους όλους, μην παίρνετε ρε παιδιά, γιατί ο Μιλωνάς σου παίζει και τον πιστεύει. Α, και κάτι άλλο. Είναι η πρώτη που σου είπα και είπες μπράβο αυτό να το ακούσουν οι εταιρείες, ότι πρωτοχρονιά, επειδή είμαι μοναχικό άτομο, το ξέρει η Ελεάνα που είπα κάποτε καθόλου την καλαμιά στον κάμπο και άρχισε να κλαίω. Την είχανε παρέα πρωτοχρονιά πίνοντας βιν. Δεν τον πάρει στο στόμα μου, ε. Να σε καλά. Αυτή την πρωτοχρονιά θα σε μεθύσω με μπόμαν. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Έπαιζε τα παγάκια, τα κατάκα κάνανε. Έκανα κι εγώ τη δίδυση κλίση. Εγώ θα σε μεθύσω με μπόμαν. Σε φιλό γλυκά. Γεια σου, Σαλονικιά μου. Γεια σου πατριώτησά μου, γεια σου Ελληνιδάρα, που σε πήρε ο Τριανταφυλόπουλος και μέχρι γάμο σου ταξί για να τον βλέπεις. Τι κάνουμε ρε που, πω. Θα βαφτίσουμε τη μισή Ελλάδα μας, βλέπουν τα βαφτιστήρια. Ναι, είναι της μόδας, αυτό το κάνουν. Είναι πολύ της μόδας τώρα. Γυρολόι και ο μικρούτσικος στο τηλέφωνο και είπε να τον γνωρίσουν όλοι. Που εγώ είχα και εγώ μια συσκευή εδώ πέρα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό αύριο όμως. Αύριο να μου έχετε μια συσκευή. Δεν γίνεται αύριο, έχουμε καλεσμένο τον Παναγιώτη. Αν έβρε, έχουμε τον Παναγιώτη. Μην κάνεις σατανικά πράγματα. Ε, Παναγιώτη. Να μην κάνω τι. Είδες εγώ που είμαι με το μέρος του Παναγιώτη. Σατανικά, του πότε έχεις κάνει μια πεντάλφα εδώ από κάτω.
Δεν έχει σημασία. Έχω γνωρίσει το κακό και θέλω να γνωρίσω και τον Παναγιώτη πιο πολύ για να δω αν θα μπορέσει να με περάσει απέναντι. Παιδιά, αυτή μαζεύτεται. Α, την βαριέται μόνη τη. Πάμε σε ένα άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας Κώστα, γεια σας Λιάννα. Γεια. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε. Καταρχήν με εξυπνήσατε. Τι? Με εξυπνήσατε. Γιατί, φωνάζαν πολύ? Όχι, όχι, όχι. Είχα βάλει τηλεόραση στις 1 η ώρα και είχα πάρει τηλέφωνο σε εσά. Το πρόκειο νωρίς. Ωραία, δεν πειράζει. Όχι, καλά κάνεις, μπράβο. Να σε καλά. Καταρχήν είπε ο διαγωνισμό, ήθελα να πάρω και εγώ μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, έχεις ακούσει για τον BLT, έτσι? Ποιο BLT? Ποιο διαγωνισμό? Κανένα δεν το ξέρει. Με το διαφημιστικό. Α, με το διαφημιστικό, για πες μου. Ναι, είδες, έχω κάμερα έχω, τώρα άτομα ψάχνω για να... Γιατί ψάχνεις? Άτομα, θέλω να βρω. Για να παίξουν ηθοποιούς δηλαδή. Όχι, ηθοποιούς, εντάξει. Ωραία πρόσωπα, βέβαια, για κάνω το διαφημιστικό. Πες μου τι πρόσωπα θέλεις, μήπως έχω εγώ να σου στείλω. Όχι, εντάξει, θα βρω μόνος μου. Πες μου πώς έχεις φανταστεί τη διαφημίση. Λίγα πράγματα, όχι πολλά. Λίγα. Ναι. Στην παραλία. Εντάξει. Διάφορα πράγματα. Να σου πω εγώ μια ιδέα έτσι που είχα εγώ. Να σου πω. Για πες. Είναι ένας βράχος. Βράχος. Ναι. Βράχος. Ναι, βράχος, ναι. Α, λοιπόν. Μέσα στο κύμα. Ναι. Και υπάρχει μία βότκα εκεί πάνω. Και έρχεται μια γοργόνα. Πού το ξέρεις, βγαίνει μια γοργόνα και την πίνει. Την πίνει και μετά πέφτει πάνω. Λέει, δεν ήταν νησί. Ήταν θεριό. Ήταν η γοργόνα η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Πού σπρινούσε, πρωμ, πρωμ. Λιάννα. Ορίστε. Καρκίνος είσαι. Ναι. Πότε έχεις γεννηθεί? Όχι χρονολογία. Έχω γεννηθεί 4 Ιουλίου. Ιουλίου 4. Το 56. Και εγώ καρκίνος είμαι. Ναι. Και είναι ένας καρκίνος ζώδια. Ειδικά αυτοί που έχουν γεννηθεί το 69. Το 69 είναι μαγικός αριθμός. Ναι, ναι. Σ' αρέσει? Το 39, ναι. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Τι δεν έχεις δοκιμάσει? Πεινασμένος ακούγεσαι. Νισταγμένος. Όταν νιστάζεις, κάνεις έρωτα. Νιστάζω. Να σου πω. Σου έχουν κάνει έρωτα ποτέ ενώ κοιμάσαι? Όχι. Μόνο μια αλλά με έχουν ξυπνήσει έρωτα. Ε? Με έχουν ξυπνήσει έτσι. Σε έχουν ξυπνήσει. Ναι. Άρα ξεκίνησαν ενώ κοιμόσουν. Όχι, κοιμόμουν μετά και ξύπνησα. Έχει διαφορά. Τώρα, πόσο χρόνο είσαι? 26. Έχεις δεσμό? Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Η τελευταία φορά που φίλησες γυναίκα στα χείλη ποια ήταν? Και ποια ήταν? Ποια ήταν η τελευταία φορά που φίλησες γυναίκα στα χείλη ποια ήταν? Ποια ήταν σε τι, ποια ήταν? Φίλη μου ήταν η τελευταία φορά. Όχι, ποια ήταν? Τι πια ήτανε? Που μένει, πώς τη λένε? Α, διευθύ. Θα σου στείλω ένα φάξ, άμα είναι. Όχι, τι. Δεν ακούς. Ποια ήταν η τελευταία φορά? Τι πια ήταν, δεν το καταλαβαίνω. Πώς, ποια ήταν, τι πια. Δεν θέλω το όνομα. Δεν θέλω το όνομά της. Ποια ήταν η τελευταία φορά που φίλησες γυναίκα στα χείλη? Τι πια. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Κάνε έτσι. Έλα, έλα. Πιες μια πάρε μια βαθιά ανάσα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Άκου με προσοχή. Διάβασε τα χείλη μου. Οκ. Okay. Ποια ήταν η τελευταία φορά που φίλησες γυναίκα στα χείλη? Ποια είναι η τελευταία φορά? Δεν τη θυμάσαι? Όχι πότε, ποια είπες, ε? Ναι, ποια. Είναι έτσι. Ποιο? Τι? Πανέλαβε. Πες το. Ποια ήτανε? Ναι, άκου, άκου, όχι, είναι σοβαρό, περίμενε. Όχι. Έχεις δίκιο, λοιπόν, άκου, άκου, άκου.
Γιατί λίγο. Είναι. Διαφωνούμε με το νόημα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ποια. Καλά μέχρι εδώ. Ναι, ναι. Ήταν. Ήταν, ναι. Η τελευταία. Η τελευταία. Φορά. Ναι. Που. Ναι. Φίλησες. Ναι. Γυναίκα. Ναι. Στα χείλη. Ναι. Ωραία, το πούμε διαφορετικά. Δεν το κατάλαβες μέχρι εδώ. Όχι, το κατάλαβε, αλλά φοβάται να απαντήσει γιατί νομίζω ότι την έχω στημένη αλλού. Δεν ρισκάρεις. Ωραία, το κάνουμε διαφορετικά. Ποια ήταν η τελευταία φορά και πού έκανες έρωτα. Τελευταία φορά, ναι. Το φορά στο κρεβάτι. Τι είπε. Κρεβάτι. Κάτι είπε. Το κρεβάτι. Ναι, ποια ήταν η τελευταία φορά. Ναι, όχι, και σωστός. Και πού έκανες, στο κρεβάτι. Και ποια ήταν η τελευταία φορά. Η επόμενη ερώτηση είναι αυτή. Πότε ήταν η τελευταία φορά. Πότε, η τελευταία φορά. Ναι. Τρεις μήνες. Έτσι το καταλαβαίνει καλύτερα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που φίλησες γυναίκα. Το πότε, είδες, τον μπέρδευε το πια. Πότε φίλησες γυναίκα στα χείλη τελευταία φορά. Τελευταία φορά, Ναι. Κάνα δύο εβδομάδες. Α, το είδες που σου λέω. Δηλαδή, αυτή που φίλησες πριν δύο εβδομάδες δεν την πήγε στο κρεβάτι. Όχι. Εμένα θα με ρωτήσεις, κάνε μια ίδια ερώτηση. Πότε μπήκα σε γυναίκα, ρώτησε με τελευταία φορά. Για να το καταλάβω. Κάνε μου την ερώτηση, παρακαλώ. Ξέρεις ποια ήταν η τελευταία φορά που μπήκα μέσα σε γυναίκα. Μπήκες μέσα, Ναι, πού μπαίνεις, απέξω. Για πες μου. Όταν επισκέφθηκα το άγαλμα της ελευθερίας. Α, πολύ καιρό. Ναι, ναι. Πάνε κάτι χρόνια. Κάτι χρόνια. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά έφτασα μέχρι το κεφάλι της. Έφτασα, λέω μέχρι πάνω. Αισθάνθηκες υπερόχρηνη. Ού, περπάταγα μέσα, πήδαγα. Έκανα θόρυβο. Έχεις ανεβεί ποτέ στο άγαλμα της ελευθερίας. Δεν έχω πάει Αμερική, ποτέ όχι. Ποτέ δεν έχω πάει. Έχω πάει πολλά μέρη, αλλά η Αμερική δεν έχω πάει. Ποια χώρα δόρισε το άγαλμα της ελευθερίας στην Αμερική. Είμαι στη Γαλλία, Ποιος? Γαλλία. Η Δανία, πολύ σωστό. Η Γαλλία, είπα εγώ, Δανία. Α, η Γαλλία. Ποια χώρα ήταν. Η Γαλλία, το πες. Η Γαλλία. Όχι, η Δανία, η Γαλλία. Ναι. Και υπάρχει και στη Γαλλία ένα μικρότερο. Υπάρχει, ναι, μπράβο. Είναι το πιο μικρό. Το άγαλμα του κολοκοτρώνη, ποιο το έφτιαξε στα δύο. Από το τριβείο που δεν είσαι απαντήσει. Μακάρι να έφτιαξε. Παιδιά, εσύ είσαι κανείς εδώ μέσα. Δεν άκουσα την ερώτηση εγώ. Εδώ ισχυρίζονται η Τουρκία. Έχουν δίκιο ή λάθος. Τουρκία, Ναι, το άγαλμα του κολοκοτρώνη. Τον φτιάξανε να τον βλέπουν οι Τούρκοι, ξέρουν ποιος είναι. Γι' αυτό σε εκδικήθηκε έξω από τη Λαμία εκεί. Το φωτό το βρήκανε εκεί, Το πυρτή, το βρήκανε. Το βρήκανε. Το βρήκανε. Κάνε μας εσύ τώρα μια ερώτηση. Ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, πώς λέει το wash and go, στα Αιγύπτικα, στα βλάχικα. Το wash and go στα βλάχικα. Πλην και φύγει. Πώς? Πλην και φύγει. Όχι. Τι? Please και τσακείς. Please? Και τσακείς. Please και τσακείς. Το wash and go. Ναι, κατάλαβα. Please και τσακείς. Δεν μου λες? Έλα. Change and Charles. Τι έγινε? Change and Charles. Ναι. Πρέπει να πεις τσέντσαν. Θα πεις τσέντσαν τσέφραν. Κατάλαβες τις ερώτησα? Όχι. Τους έντυσαν τους άλλους. Είμαι. Καταλάβεις πιο δυνατό είναι ακούω. Ναι. Τσέντσαν Charles. Τσέντσαν Charles. Ναι, Τσέντσαν Charles. Κινέζικα. Όχι, ελληνικότατα. Ελληνικότατα. Λάρισα μεριά. Λάρισα. Δεν μου λες. Έλα. Γιατί οι καμήλες ζουν στην έρημο και οι λαρισινοί στη Λάρισα. Επειδή η Αθήνα είμαστε εδώ. Όχι. Γιατί οι καμήλες διάλεξαν πρώτες. Α, γι' αυτό. Άσκεντρο. Βρήκαν καλύτερο. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα με τους φίλους λαρισινούς, πλάκα κάνουμε. Εντάξει, από πού είσαι εσύ? Εγώ, ναι. Από την Εύβοια. Από την Εύβοια είσαι. Καταγωγή, ναι. Από πάνω ή από κάτω μεριά. Στη μέση. Τσάπ στο κέντρο. Λοιπόν, να είσαι πάντα καλά. Επίσης, άκουσα και για κάποιο πάρτι, κάνετε πάρτι.
Πάρτι. Ναι. Πάρτι κάνουμε τώρα περίεργα πάρτι. Γιατί μου είπαν ότι δεν είχαμε πρόσκληση, λέει, θα μου στείλουν κάτι τέτοιο, λέγανε. Ναι, αλλά κάνουμε περίεργα πάρτι. Περίεργα. Ναι. Για περίεργους. Εντάξει, εσύ είσαι προχωρημένο άτομο. Προχωρημένο, όπου το βλέπει. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να μιλήσω όμως με τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι, ναι. Αν είχες μια κοπέλα. Ναι. Και την αγαπούσες. Ναι. Και κάναμε ένα πάρτι. Ναι. Αλλά λέγαμε ότι σε αυτό το πάρτι, ξέρεις, λίγο πολύ θα αλλάξουν χέρια τα μαχαίρια και τα κορμιά. Ναι, ναι. Θα την έφερνες την κοπέλα σου. Καταρχήν η κοπέλα δεν πάω ποτέ σε πάρτι. Γιατί είναι σαν κάθε μου σπίτι. Καλύτερα πάω μόνος μου. Για να βρεις κοπέλα. Όχι, αγόρα, κοπέλα, κάνω το κέφι μου. Γιατί άλλο να είσαι μόνος σου σε πάρτι και άλλο να πας στην κοπέλα σου. Αν ναι, πάμε ένα φίλο. Ναι. Ναι, ναι, περνάς καλύτερα αν είσαι μόνος. Ναι, φυσικά, ναι. Γιατί εντάξει, έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί εγώ έτσι. Ωραία, έχω δίκιο, εντάξει. Αυτή είναι η άποψή μου, πιστεύω. Σωστός. Αν και εγώ δεν συμφωνώ. Όχι, εντάξει, ο καθένας έχει, εντάξει. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ στα πάρτι θέλω να πηγαίνω με την κοπέλα μου. Αν. Εντάξει. Κάτι άλλο έχεις να μας πεις? Όχι, τίποτα, αυτά. Σε φιλώ με γλυκά. Εγώ πρώτη φορά πήρα τηλέφωνο σήμερα και πήγα την πρώτη φορά. Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Πάμε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, μιλήστε λίγο πιο δυνατά. Τι κάνετε? Με τέτοια φωνή που ακούμε. Ελένα, καλά είσαι? Μια χαρά είμαι. Η μητέρα ανάρρωσε. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μας ανησύχησες. Γελάς. Πες μου για το ιντεάλ. Τι? Πες μου για το ιντεάλ. Την έχεις δει την ταινία? Όχι. Πήγαινε να με πάρεις τηλέφωνο μου, πεις την άποψή σου. Αλήθεια. Ναι, ψάχνει για κριτική. Έχασες μια καλύτερη ταινία όμως. Ποια? Το σόου της Παρασκευής. Το σόου της Παρασκευής που εδώ? Αχα. Θα το δω. Τι έχασα? Θυμίζει κάτι το αχα. Που εδώ? Αχα. Συνέβησαν ωραία πράγματα. Όπως? Εσύ θα μας πεις. Κάτι με φέστια, ενεργά. Α, με το Βεζούβιο. Μάλιστα. Δεν είναι για πράγματα, κλασικά πράγματα. Δηλαδή. Α, ναι. Δεν είπαμε και την πρωτότυπο, μας τα πάνω. Τι, να τα πω κι εγώ μέσα στο πνεύμα της. Πήρε μια γυναίκα πολύ θερμία. Δε στο βίντεο. Εσύ είσαι? Βεζούβιο. Εγώ είμαι ο Βεζούβιος, ενεργότατος. Αλήθεια το λες? Έτοιμος για όλα. Τι κάνεις όλο δηλαδή? Ολολόγια είναι μόνο. Ολολόγια. Ολολόγια. Θα γίνουν πράξη μετά. Από το τηλέφωνο, κοριτσάκι μου τα λένε όλοι. Α, έτσι. Έμα έτσι είναι. Εγώ σε προσκάλεσα, εσύ δεν ήρθες. Αγάπη μου γλυκιά, εντάξει, από το τηλέφωνο σε ξέρουμε, έλα εδώ να σε δούμε. Πάρουμε λίγο αυτό, ξέρουμε τι είναι. Τι να πάρετε? Πώς το λέω. Λίγο από τη λάβα μου. Εντάξει, να δούμε πόσο κες, τι γίνεται. Να. Πάρουμε θερμοκρασίες. Δείτε πόσο καιρό. Γιατί άντε μας παίρνει μια γυναίκα, μας το παίζει ας πούμε θερμή και τρέχουμε στο σπίτι της, γιατί τι έγινε. Όλες μπορεί να το παίξουν θερμές, ας πούμε. Λίγο πολύ φωνή έχουν όλες. Ρώτησε με κάτι για να δεις αν είμαι. Τι να σε ρωτήσω, κορίτσι, να σε πιάσω να δω αν είσαι. Ζεματάω. Ζεματάς, όλα λόγια είσαι, σου λέω. Έλα από εδώ, ας σε δούμε. Μου αρέσουν πολύ τα πάρτι. Τι είδους πάρτι? Σου ρίχνει υπονοούμενα τώρα. Εντάξει, ξέρει τα ευαίσθητα μου σημεία, δεν λέω. Ξέρει τα ευαίσθητα μου σημεία, αλλά τι είδους πάρτι σ' αρέσουν, γυναίκα μου? Αυτά που έχουν θέμα την τριγωνομετρία. Σ' άρεσε, έτσι. Πολύ. Λοιπόν, επειδή είμαι, πώς το λένε, ρυψοκίνδυνος, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ακούω. Αν απαντήσεις, με έχεις το σπίτι σου απόψε. Ακούω. Γουστάρεις να με έχεις στο σπίτι σου απόψε? Βέβαια. Λοιπόν, άκου. Φτιάξε μου μία μαργαρίτα. Έλα, ακούω. Σίγουρα μπαίνει ζάχαρη στο χείλος του ποτηριού. Ζάχαρη. Μόνο που δεν θα είναι ποτήρι, εκεί που θα πάει ζάχαρη. Τι θα είναι? Κάτι άλλο. Μη σε μπερδεύει, μη σε μπερδεύει. Χίλος θα είναι. Πώς είναι η Μαργαρίτα. Ας τις υποσχέσεις τώρα. Τη Μαργαρίτα πες μας. Μαργαρίτα. Χίλος θα είναι οπωσδήποτε πάντως, όχι ποτηριού όμως. Ναι, το πιάσαμε αυτό. Έτσι, Δεν προτιμάς αυτή τη Μαργαρίτα από τη Μαργαρίτα? Αυτή είναι η Μαργαρίτα. Τι είναι αυτή, Κώστα? Αυτό, το γαρίφαλο. Γαρίφαλο είναι. Γαρίφαλο στα αυτή. Και πονηριά στο μάτι. Λοιπόν, ας τα λόγια και πιάσ' τα έργα. Εγώ τα πιάσα τα έργα και τα κάνω τα έργα. Τι, από το τηλέφωνο? Όχι, αγάπη μου. Δεν σου είπε τη Μαργαρίτα, διαφωνώ. Εδώ, Μαργαρίτα. Πρώτα απ' όλα είπε ζάχαρη, είναι αλάτι.
Αλάτι, ναι. Αλάτι, ναι, έχασε εκεί. Να σου πω κάτι. Λέγε μου. Σου αρέσουν πολύ τα ξινά. Τα ξινά. Αχα. Ναι, αρκετά. Μ' αρέσουν γιατί με αυτά έμαθα να κάνω ματιές. Τι να κάνει? Ματιές. Ματιές. Δεν ήξερα να κλείνω το μάτι. Και να σου πω. Ναι. Έριχνε λεμόνι στο μάτι σου. Όχι στο μάτι μου, καλέ. Αλλά. Πιπιλούσα το λεμόνι. Μα. Και κλείνα το μάτι. Oh, και όταν πιπιλάς κάτι άλλο, τι κλείνει? Όταν. Τότε. Δεν κλείνω εγώ, εσύ κλείνει. Και να σου πω κάτι άλλο. Πολλά λόγια είσαι, μωρέ. Έλα, αγόρι μου. Σου είπα, σε προσκαλώ εδώ. Πολλά λόγια. Μην προσκαλείς, έλα εσύ εδώ. Προσκαλώ εσύ. Παρά το γεγονός ότι δεν είμαι από την. Από το Μέξικο. Εντάξει, μπορεί να έχασε τεκίλα, δεν τρέχει τίποτα. Κάνω μεξικάνικα άλλα πράγματα. Τι κάνεις μεξικάνικο, μην πεις ότι κάνεις hot chili peppers. Όχι, κάνω ισπανικά. Κάνεις ισπανικά. Ναι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το Μέξικο. Ναι, αυτό. Δεν έχει, έτσι. Καμία. Να σου πω. Έπεσες μερικά χιλιόμετρα μακριά. Θα με ρωτήσεις κάτι για τη τριγωνομετρία που ήμουν η καλύτερότερη στο σχολείο. Αποκλείεται να σου είναι καλύτερότερη. Νομίζεις, αγόρι. Στα λόγια μπορεί να γράφεις καλή έκθεση. Εγώ βλέπω ένα τρίγωνο μεταξύ μας, εγώ, εσύ και η Λιάννα. Το βλέπεις πολύ? Πολύ. Πολύ. Μόνο που τώρα δείχνει μόνο εσένα το πλάνο, θέλω και τους δυο σας. Ναι, φτιάχτε ένα τρίγωνο, ρε εσύ. Τάνια, φτιάξε ένα τρίγωνο. Και επειδή δεν έχουμε τη φωτογραφία της κυρίας, βάλτε μια βότκα στη μέση. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνίδι, γουστάρεις? Γουστάρω, βέβαια. Με τη βότκα light. Σήκω ένα με την καμερά, έλα εδώ, ρε μικρέ μου, εσύ λίγο. Θα παίξουμε μπουκάλα. Θα παίξουμε την μπουκάλα, γουστάρεις? Ωραία. Τι κερδίζω? Τι κερδίζεις? Εμένα. Ωραία. Τα παίζω όλα για σένα. Τα παίζω όλα. Διάλεξε ποιο μπουκάλι είμαι εγώ. Περίμενε. Λοιπόν, ένα το από αυτά τα μπουκάλια. Το μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ή μικρότερο κορίτσι μου. Το μεγαλύτερο αλλού είναι. Γι' αυτό σου λέω. Ναι, παίξε τίμια το παιχνίδι. Βλέπεις τώρα τι σου κάνω εδώ. Ένα από αυτά τα μπουκάλια. Ναι. Κάτσε να ετοιμαστεί και η κάμερα εδώ. Διαλέγεις εσύ το οποίο εκπροσωπεί εμένα. Mm-hmm. Και τ' άλλο τη Λένα. Ένα άλλο για τη Λένα. Mm-hmm. Μετά θα τα πούμε. Λοιπόν, διάλεξε, πήγαινε κοντά. Ποιο μπουκάλι διαλέγεις? Το κάτω. Αυτό θα γυρίσει καλέ. Αυτό θα γυρίσει καλέ. Ποιο μπουκάλι θέλεις να είμαι εγώ από όλα? Αυτό που είναι μπροστά σου. Αυτό που είναι μπροστά μου. Τούτο εδώ. Μάλιστα. Δείξε. Αυτό εδώ δείξε. Αυτό έτσι. Ναι. Λοιπόν, βλέπε τώρα, γυρίζω. Ρίξε κάτω. Εντάξει. Ναι. Είμαι φοβερή. Μέσα έπεσες. Τι ώρα θα έρθει? Τι λένε, τι ώρα θα έρθει, λέει. Τώρα πρέπει να πεις και αν δεν πας, δεν είσαι και άντρας. Όχι, άλλη μία πρέπει να παίξει, έτσι. Τι είπε? Να παίξει άλλη μία. Να παίξει άλλη μία. Ναι. Μη σε ψήνει. Αγόρι μου. Ωραία, δώσε μου διεύθυνσή σου, ρε παιδί. Αφού σε κέρδισα. Ωραία. Κοίτα, παίζουμε και μπουκάλα. Να σου πω. Να σου πω, θα έρθει και η κάμερα μαζί. Ας έρθει. Παίζεις? Και βέβαια. Πρόσεξε. Με να μην παίζει, θα χάσει. Μάλλον θέλεις, θα χάσει. Θέλεις να έρθω εγώ και η κάμερα στο σπίτι σου? Προτιμώ εσένα, αλλά αφού θέλεις και την κάμερα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να μην απαθανατίσουμε τις στιγμές μας. Oh. Θα έχω αντίγραφο. Δεν σε άκουγα γιατί άκουγα τη μίτσα. Θα έχω αντίγραφο. Θα έχεις αντίγραφο. Ωραία. Σε μπέτα το θέλεις ή VHS? Τι? Μπέτα ή VHS? Μπέτα. Μπέτα ή VHS? Το δεύτερο. VHS. Να σου πω πώς φαντάζομαι το τρίγωνο το δικό μας. Έλα, περιμένετε παιδιά μας πει πώς φαντάζεται το τρίγωνο. Ωραία η μπουκάλα που παίζεμε. Κάτσε, το τρίγωνο είναι πιο ενδιαφέρον. Για λέγε. Για πες. Θα αρέσει, Λεάννα. Για να ακούσω τι ρόλο θα μου δώσεις. Βέβαια, τι ρόλο θα σου δώσω. Πρωταγωνιστικό. Λοιπόν, για λέγε. Ο Μιλωναράς θα είναι ο καμεραμάν. Και εγώ με σένα θα παίζω. Μέσα. Για να μας φάσει τη δουλειά. Μέσα. Η Ελένα όμως δεν λέει μέσα. Έξω. Δεν συμφωνείς. Θέλω στο μπαλκόνι να γίνεται ό,τι γίνεται. Στο μπαλκόνι. Δεν έχω μπαλκόνι. Τίποτα, λόγια έχουμε πολλά, μωρέ. Όλο λόγια. Βαρέθηκα να σας ακούω. Πάμε, πάμε, πάμε. Βαρέθηκα. Όλο λόγια. Από το τηλέφωνο τώρα έκατσε η κυρία εκεί πέρα, πέρα στο καναπέ. Τρίγωνα και τέτοια. Εγώ σου λέω, αν πας μέσα όλο εκκλησίες θα έχει. Πέσαν τα εικονίσματα εδώ. Πολλά λέει. Α, ναι, εδώ, αρτί εδώ, μας δείξει το ηφαίστειό της, να το εγκρίνουμε, να το δούμε, να πούμε ναι, προχωρούμε σανότερα. Τι, όλο λόγια.
Καθένας βγαίνει και μας λέει τώρα εγώ, άλλος λέει 3.000 πήρε. Γυναίκες. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Ένσημα κόλλησε. Εγώ 5. Εσύ 5. Πάμε, παρακάτω, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Κόντεψα να κοιμηθώ. Το δεν σε παρήξηγω. Λοιπόν, καταρχήν είχα πάρει για να πω και τον πήρα τι είναι, αλλά τελικά έτυχησα. Λοιπόν, γίνεται να μετρήσω. Είσαι μόνη? Ναι. Είσαι σίγουρη? Σιγουρότατα. Αν δεν είσαι μόνη δεν γίνεται. Είμαι. Είσαι κοντά σε τηλεόραση? Ναι, πολύ. Πόσα είναι αυτά? 2. Κάτσε 1 μέτρο μακριά από την τηλεόραση. Οκ. Okay. Χτύπαμε κάτι το γυαλί. Εντάξει. Χτύπα μία εδώ και μία εδώ. Χτύπησες αυτό πρώτα. Ναι. Έτσι, γιατί ήθελα να δω αν περνάει το ρεύμα. Μέτρα αργά, από το 1 στο 10. Εντάξει. Παιδιά, μην με κάνετε να μην φωνάξετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα να συγκεντρωθώ, αλλιώς να σταματήσω. Γιατί τζάμπα δεν θέλω να φεύγω από εδώ. Λοιπόν, σ' ακούω. 1, 2, 3, 4. Ξαναπες το. 4. Πιο αργά. 4. 5. 6. Πώς? 6. 7. Οκ. 8. 9. Τι έγινε εδώ? Έλα. Έλα, βγάλε τη γυαλιά, βγάλε τη γυαλιά. Λοιπόν, 10. Να κοιτάς την οθόνη, Ναι. Κορίτσι μου γλυκό, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ποιο? Βλέπω κάτι. Τι? Με τρομάζει. Όχι, δεν θέλω να το πω αυτό. Βλέπω κάτι πολύ κακό. Τι? Έχεις ανοιχτό παράθυρο? Όχι. Τα καθήκια εδώ πέρα, δεν με αφήνουν. Δεν είναι η ώρα για αυτό συγκέντρωση τώρα. Λοιπόν. Άκου, τώρα δεν προσεγγεί. Μίτσα, μην το πάρεις. Αφήστε μου όταν διαλογίζουμε, παιδιά. Δείξτε με. Λοιπόν. Χριστέ μου, εξωγήινος, τελείως. Αυτό δεν είναι τυχαίο που βλέπεις τώρα. Έτσι φουσκώνει το εγκέφαλο. Πες μου τώρα αυτή τη στιγμή, αυτή η φωτογραφία τι σου θυμίζει? Τι μου θυμίζει? Ναι, περιέγραψέ μου αυτό που βλέπεις. Με δικά σου λόγια και σε παρακαλώ πολύ σοβαρά. Λοιπόν, άνθρωπο όχι και τόσο. Συνέχισε. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι μου θυμίζει κάποιες ταινίες του Spielberg. Παβέστρη του τύπου. Τι άλλο. Τι να πω τώρα. Συνέχισε. Τι θα ήθελες να αγγίξεις από αυτά που βλέπεις? Να αγγίξω. Το μέτωπο. Δίσκες. Έλα να δεις. Λοιπόν, αυτό θα βλέπω. Λοιπόν. Έλα. Κορίτσι μου γλυκό, βλέπω κάτι πολύ σοβαρό. Τι? Αλλά σε αυτό που σκέφτεσαι, ναι. Εγώ λέω όχι. Ποιο? Σκέφτεσαι να κάνεις μια τρέλα. Δηλαδή? Θέλεις να βλάψεις μια φίλη σου. Τα έχεις με μια φίλη σου. Όχι. Δεν είναι όλες οι ίδιες. Μη ποντάρεις μωρή καφέτζου έτσι στο ξαναπεί. Είναι περασμένη η ώρα. Όχι, δεν πειράζει, θέλω να ακούσω. Με είπες μωρή καφετζού. Η αλήθεια είναι ότι κουράστηκες, είναι 3,5 ώρα. Μα τέτοιες ώρες είχε και παράζει τα γιόλα. Δεν νομίζω, είμαι πολύ κοντά σε εσάς. Αγάπη μου, δεν θέλω να σου πω.
Δεν θέλω να σου πω. Δεν θέλω να σου πω, θα πάρει πολλή ώρα. Λίγο. Ξέρεις κάτι, οι καφετζούδες ξέρεις που ποντάρουν. Ξέρετε κάτι, μ' αρέσει να εκθέτω τους άλλους. Σ' αφήνω να εκτεθείς. Ναι. Και μετά να σε πάρω αμπάριζα και να στα πω όλα. Εντάξει, εκτίθεμε. Όλα να στα πω. Α, και ρωτώ. Στην έτσι, κοίτα. Λοιπόν, να απαντήσω σε κάτι, δεν ξέρω. Έχουμε περίπου τα ίδια μαλλιά. Κάθεσαι μπροστά στην τηλεόραση. Ναι. Άγγιξε το χέρι μου για λίγο να σε κουφάνω τώρα. Εντάξει. Όχι, άγγιξε το. Τ' αγγίζω. Κάντο μη του φαίνεται πολύ κοντά, όσο να είναι με το χέρι σου να κρύβει είσαι σε το δικό μου. Οκ. Okay. Είναι, φαίνεται καθόλου το δικό μου. Λίγο. Τώρα. Πάλι λίγο. Τώρα. Πάλι λίγο, τι να κάνω. Ωραία. Θα πηγαίνεις μαζί το χέρι σου, ναι, όπου πηγαίνω εγώ, έτσι, το δικό μου. Εντάξει. Ισχύει όμως. Ναι. Το κάνεις. Το κάνω. Κάνε, κάνε. Ναι. Ήταν λίγο ξεσκόνισμα η οθόνη. Μπράβο. Αυτό το βρήκε. Ξέρεις γιατί σ' αγαπώ. Γιατί. Το εννοώ αυτό. Γιατί έχεις χιούμορ. Γιατί είσαι πάρα πολύ καλή και πραγματικά σε λατρεύω, όχι σε αγαπώ, σε λατρεύω. Λοιπόν, να σε περιγράψω. Ναι. Έχεις καστανά μαλάκια. Σπαστά. Κοίτα, σαν... Έτσι. Ακόμα και αυτό πάει με εκείνο. Έτσι είμαι εγώ. Λοιπόν, έχεις ύψος ένα 80. Ας αυτό πήρες κοντά. Αγάπη μου, σε πολλά πέφτω κοντά, απλά θέλω να σας τρελάνω. Γιατί είναι επικίνδυνα αυτά που κάνω εγώ. Καμιά φορά παρασύρομαι, πάρα πολύ επικίνδυνα. Το ξέρετε, απαγορεύεται από τον νόμο. Ποιο. Αυτό που κάνω. Ποιο πολύ. Να μπαίνουμε στην προσωπικότητα των άλλων, ας πούμε. Να κάνω διατάραξη κινήσεις υγείας. Σας έχουν αμολυτούσει και μου δέσει ακόμα. Ορισμένοι έχετε ξεχάσει. Εγώ θέλω να μου διατάραξει την προσωπικότητα. Λοιπόν. Πας γυρεύοντας μου φαίνεται. Mm-hmm. Να κόψεις τα τηγανιτά. Γιατί. Τι κάνουν αυτά. Τα τηγανιτά. Ναι. Σε βλάπτουν. Τι. Έχεις κάτι πρόβλημα, έχεις κάτι σπυράκια εδώ. Εδώ, στο συγκεκριμένο σημείο. Έλα. Εδώ. Όχι ακριβώς εδώ, γενικά έχεις κάτι σπυράκια. Είπαμε συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα τα έχεις εδώ. Εδώ. Όχι, δεν έχω. Εδώ. Ούτε. Επίσης, τι άλλο πρέπει εδώ να κόψει, Κώστα. Κώστα, τι άλλο πρέπει να κόψει. Τα τσιγαριστά. Όχι. Και το σπέρμα ήθελε να πει. Ποιο σπέρμα, γιατί να το κόψει. Γιατί και αυτό. Τι ρόγαλο θα κάνει. Τι είναι αυτά που λέει η Χριστέ μου. Τι, το σπέρμα είναι καλό, δηλαδή. Τι εννοείς με σπέρμα. Να κόψει να... Τι. Να πίνει σπέρμα. Τι λέει. Πόπο, δεν ξέρετε, δεν έχουν πει από σένα τίποτα ποτέ. Τι είναι αυτά που λέει, μωρέ. Μα τι σχέση έχει αυτό. Τι είναι το σπέρμα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρεις. Αγάπη μου, δεν κάνουν όλοι οι κατάθεση τράπεζα σπέρματος όπως εσύ. Η λένε κάθε πρωί, είναι στην ουρά των ανδρών. Και όταν τις λένε, δεν είναι εδώ, εδώ είναι για τους αιμοδότες. Όταν είναι για τους αιμοδότες, η Λένα κάνει το εξής. Hello. Α! Τι! Η Λένα κάνει μου. Είναι παλιό. Παλιό, ε! Ποιες είναι οι καινούργιες, η αγάπη μου. Κώστα, συγγνώμη, δεν θα κάνεις τη Λένα. Το καπέλο σου, κοίτα πως είναι. Σαν πέρασε. Ναι, κοίταζε ένα που σαν χείρα είσαι. Κοίτα. Οικογένεια Άνταμ. Το μυαλό σου εκεί δεν σε κόβει. Αγάπη, ναι, πες μου ένα ανέκδοτο. Ναι. Ένα ένιγμα. Πονηρό όμως. Πώ? Πονηρό, πονηρό. Πονηρό. Λοιπόν, κάτω να μου φύγει. Λοιπόν, τι είναι άσπρο, λιγόφες και κρατάει μαστίγιο.
Άσπρο γλοιώδες και κρατάει μαστίγιο. Τι είναι? Ένα σπερματοζωάριο. Κοντά. 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 Να το πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, χωρίς παρεξήγηση, έτσι. Όχι. Η μαλακιά μου σε δέρνει. Ωραία. Τι είναι πράσινο? Ναι. Και είναι μέσα στο μυαλουδάκι σου. Δεν είναι το δικό μου, το δικό σου είναι ο πράσινος μυαλοφάγος. Και τι κάνει εκεί μέσα? Έχει φάει τα πάντα. Πεθαίνει της πείνας, έπρεπε να πεις. Γι' αυτό πεθαίνει της πείνας. Okay. Τότε τι είναι μαύρο και κάθεται στον ώμο σου? Το δικό σου κάθεται. Το χάλι σου. Στη λέει άσχημα. Ωραία, θα πω κάτι τελευταίο και... Πόσο χρόνο είσαι? Πόσο με κάνει? Για γύρνα την άλλη. Γύρι. Λοιπόν, είσαι ίσα με 20. Όχι. 19. Όχι. Παραπάνω, Γεμβρέ. Όχι. 22. Όχι. Να το πάρει το ποτάμι. 25. 25 είσαι. Ναι. Λοιπόν, τότε εσύ είσαι ικανή να μου απαντήσει αυτό που θα σου πω και είναι πάρα πολύ σοβαρό και παρακαλώ να το δεις με... έτσι να δώσει την πρέπουσα σημασία, έτσι. Για να δούμε. Λοιπόν, ξέρεις ότι μια γυναίκα φτάσει στα 25. Ναι. Και μαλακίζεται. Γυμαίνει. Δεν το έχω πάρει ακόμα αυτό. Ποιο? Μα τι θα γίνει, δηλαδή σε πιάζω πουθενά. Τι να γίνει. Εσύ μ' αρέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ μ' αρέσεις πάρα πολύ. Και πρέπει να γνωριστούμε εμείς οι δύο. Κλαίς. Ξέρω. Επιβάλλεται πια. Λοιπόν, ακούω προτάσεις. Ωραία. Μπορώ να κάνω το 7 με το σώμα μου. Ποιο? Με το σώμα μου. Μπορώ να σου κάνω το αναριθμό 7. Κάντο. Μπορώ ή όχι? Εννοείς αν μπορείς εσύ ή αν μπορείς σε μένα. Εγώ αν μπορώ να κάνω, να σχηματίσω το νούμερο 7 με το κορμί μου. 7. 7, ναι, το 7. Remember 7? Ναι, remember. Μπορώ? Μάλλον, μάλλον. Με ποιο τρόπο? Δεν ξέρω, για να το λες, φαντάζομαι δεν υπάρχει τρόπος. Αυτή φοβάται να παίξει μαζί μου. Έλα, παίξε, παίξε, μην φοβάσαι. Άστο, δεν το κάνω. Ελ, όχι, κάνω το, κάνω το. Πρέπει αφού να το όχι, βάλετε, έλα, τελείωνε τώρα. Να το κάνω. Α, κάνω το. Ωραία. Κοίταγε με προσοχή, έτσι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, βλέπεις. Ναι. Okay. Να το. Με 4 βλέπω. Και 3. Αυτό. Ναι, δεν θα κοιμόμουν απόψε. Ακούς? Θα πρέπει να μου την πεις. Δεν θα κοιμόμουν απόψε. Δεν παρεξηγήθηκες? Καλά, εντάξει. Ό, το εννοείς? Όχι, εντάξει. Όχι, παρεξηγήθηκες? Όχι, δεν παρεξηγήθηκα. Ορκίσου. Ένα πιξίδι επιτέλους, μα... Μα τι σε νοιάζει να εγώ κάνω το ψιστήρι? Μα να πάρει η ευχή να πάρει. Αυτό είναι ψιστήρι. Σου έκανα ψιστήρι τόση ώρα. Θα σου δείξω τις ικανότητές μου. Πώς έξυπνος είμαι. Συγγνώμη, έτσι κάνεις? Ναι, συνήθως. Και έχεις έτσι μεγάλο ενδεικτικό. Μπα. Γι' αυτό. Αποτυχία μία πίσω την άλλη. Τους έκανες το 7 πάντα. Δεν έκανα. Το 7, ναι. Γι' αυτό έτσι εξηγούνται όλα. Προσπάθησα. Και το 12 μπορώ να κάνω. Κάτι να. Φαντάζομαι πώς. Για πώς το 12. Με παρόμοιο τρόπο. Πώς το φαντάζεσαι? Ή τρεις φορές το 3. Τρεις φορές το 3. Ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Ή το 9 και το 3. Μα όχι, θα το κάνω. Όχι, όχι, μην το κάνεις, δεν υπάρχει λόγος. Αλλού, αλλού. Θα μας την ξαναπούμε, θα μας την ξαναπούμε. Να έχουμε να κάτι να πούμε. Θα κάνω το 12. Όχι. Πάστε, παιδί μου. Όχι. Το 12. Όχι, είπα. Είσαι θέλεις. Αν το θες τόσο πολύ, εντάξει. Τι θέλεις ή δεν θέλεις? Δεν θέλει, ρε παιδί. Είναι αρκετά κακό. Να το. Μην απαντήσεις. Όχι, να απαντήσεις. Όχι, φαντάζομαι, όχι, δεν το θέλω. Δεν το θέλει. Γιατί δεν θέλει? Κατάλαβα. Μα όχι, το θέλει. Μα δεν θέλω. Το θέλει. Δεν θέλω. Ωραία, πώς είναι, για να το. Δεν θέλουμε, ρε παιδί. Έλα, κουράστηκα. Είναι 12 ή δεν είναι? Είναι ή δεν είναι? Ναι, είναι το 1 τρίτο του 12, εντάξει, φτάνει. Αμα το θέλες, μα είσαι και. Και πες, άλλο. Τι άλλα? Τι άλλο, να σας πω ότι σας ονειρεύτηκα χθες. Μας ονειρεύτηκες? Ναι. Ονειρεύτηκες? Ναι, μου είχατε κάτι στο στομάχι αρχικά, αλλά μετά σας ονειρεύτηκα. Είπες ονειρεύτηκες? Ναι. Λες αλήθεια? Αλήθεια. Πες μου πώς. Και τους δύο.
Και τους δύο. Ναι, όχι σε πονηρό. Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Λοιπόν, καθόμαστε σε ένα τραπέζι και τρεις. Ναι. Εγώ και εσείς δύο. Ναι. Και ήμασταν πάνω στην αρχή μιας κατηφόρας. Ναι. Λοιπόν, και τρώγαμε. Ναι. Τρώγαμε όμως μόνο εγώ και η Λένα. Χόρτα. Χόρτα. Χόρτα, πράσινα. Oh. Δεν ξέρω, κακό είναι αυτό. Κακό. Κακό. Και μάλιστα είχαν μέσα κολογιστάκι και πατάτες. Και η Λένα μου προσφέρει την πατάτα της κάποια στιγμή. Ναι. Και της λέω, καλά μία πατάτα έχεις, θα μου τη δώσεις, τι θα γίνει, τι θα φάσεις. Τελικά... Έκανε δημόσιες σχέσεις. Τελικά... εσύ κάτι είπες πάνω στο θέμα. Τι είπες. Πατάτα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Πρέπει να θυμηθείς. Αλλά δεν έπρεπε πάντως. Και κάποια στιγμή αλλάξατε θέσεις, εσείς οι δύο. Ναι. Μετά φάγαμε εκεί πέρα. Ήμασταν στο δρόμο πάνω σε άσφαλτο. Αυτά όλα. Ναι. Κάποια στιγμή φύγαμε. Βρεθήκαμε στην ταράτσα ενός κτηρίου. Το οποίο κτίριο είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν μάλλον κάτι σαν πανεπιστήμιο. Αλλά που είχε υπερβολικό κόσμο και ήταν σχεδόν ερείπιο. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή τρέχαμε το ένα τάλλο. Χαθήκατε εσείς, έμεινα μόνο μου και συνέχισα έτσι την περιπέτεια. Κάποια στιγμή τα συνάντησα. Πολλά και διάφορα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το σημαντικό ήταν τα χόρτα. Τώρα δεν ξέρω τι συμβολίζει αυτό. Θα σου πω εγώ. Για να ακούσω. Τα χόρτα σημαίνει... ήταν πράσινα ή μαύρο πράσινα. Σκούρα πράσινα. Σκούρα πράσινα. Το σκούρο πράσινο σημαίνει δολάρια. Σοβαρά. Ναι. Πολλά δολάρια θα αποκτήσω. Εσύ. Εγώ. Και το δω εγώ. Μα εσύ είδες το όνειρο. Άλλος βλέπει το όνειρο. Άλλος το βλέπει και άλλος το καρπώνεται. Κατάλαβες. Ναι. Και εγώ τι θα πάρω. Το 7. Το 1 τρίτο. Όχι αγάπη μου, όχι αγάπη μου. Εσύ θα πάρεις την αγάπη μου, που είναι πραγματική για σένα, γιατί έχεις χιούμορ πραγματικά. Και στο λέω έτσι μέσα από την καρδιά μου, αν θέλεις πίστεψέ το. Ευχαριστώ. Γιατί αυτή είναι η εκπομπή, να παίζει με τους ανθρώπους. Να δίνει ώρα, η αγάπη και όχι φράγκα. Τα φράγκα τα θέλουμε εμείς. Φράγκα εμείς δεν έχουμε. Να δώσουμε. Ναι. Μια και μιλάμε περί ζωδίων. Ναι, για πες μου. Εγώ είμαι δίδυμος. Με οροσκόπο καρκίνο. Το αντίθετο από ό,τι λέμε. Το ίδιο είμαστε. Τελικά δεν μου πατήρει το αντίθετο. Φρέσκο, ίδιο πράγμα είμαστε. Να μου πείτε ένα συντροχός με τι ζώδιο ταιριάζει. Με μένα. Και με μένα. Γιατί, επίσης. Όχι, αφού είναι το αντίθετο λέει. Δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα είμαστε. Όχι, όχι. Όχι, μου το χαλάει. Τώρα γιατί μη το χαλάει. Εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Ναι. Κάνε κάτι, αγάπη μου. Τι. Έλα να γνωριστούμε. Αμέ. Alright. Θα πάψει το καμάκι. Γιατί, γιατί ενοχλούμε. Πριτς. Εντάξει. Χαίστηκα. Ρίγνει στο επίπεδο. Καλά κάνω. Μπροστά στην ευτυχία μου, τι είναι το ίδιο. Εν τω μεταξύ, ναι. Έχω σκεφτεί ένα διαφημιστικό, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα παίζει σήμερα. Ω, αγάπη μου, δεν μπορώ. Γιατί? Απαγορεύεται. Α, από τους... Απαγορεύεται από τους, βέβαια. Κοίτα, είναι πολύ ωραία ιδέα. Πες την. Αν δεν μπορώ, θα μου την πάρει άλλη. Θα την κάνεις όμως. Αν έβρισκα και τα τεχνικά μέσα, θα προσπαθούσα, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Τι σου λείπει, πες περίπου την τα πάντα. Κάμερες... Κάμερα θα σου δώσουμε εμείς. Εσύ είσαι εδώ. Και κάμερα, μάν, θα σου δώσουμε. Δύο στην τιμή των όσων. Άντε, παίζω κι εγώ. Θα πάω ενάντια στις αρχές της Bowman. Σοβαρά. Δεν βαριέσαι, θα παίξω σε ένα διαφημιστικό. Θα είναι μικρή σκηνή, μετά θα εξαφανίζεσαι. Τι κάνω. Παίζεις. Τι εννοείς. Παίζεις κάποιο άθλημα. Άθλημα. Τι είδες, κολύμπεις μήπως. Πινκ-πονκ. Όχι επί τραπέζιο. Αν είναι να με κάνετε, κολυμβητή να με κάνετε. Όχι κολυμβητή. Τι θέλεις. Άθλημα σε αίθουσα. Σε αίθουσα. Θα παίζω αυτό το έτσι. Κάτι παρόμοιο, μην είπεις παραπάνω τώρα. Αχ, ξέρω και την ιδέα σου. Φοβερή. Μην το πεις, μην το πεις. Κατάλαβα την ιδέα σου. Μην το πεις. Δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω. Μην το πεις. Δεν το λέω. Λοιπόν, πότε θέλεις να... το έχεις γράψει το πλάνο. Κάτι έχω φανταστεί, αλλά... Α, στη φαντασία σου τα έχεις όλα. Ναι, ναι, ναι. Κάντα στο χαρτί λοιπόν και κάλεσε εδώ να σου στείλω τον πλανάκι με την κάμερα να κάνετε τα γυρίσματα και όταν θα έρθει η στιγμή μου να παίξω εγώ, να μου πεις και τι να φορέσω. Δεν ξέρω τώρα τι θα τέριαζε, αλλά...
Ναι, για να είναι αισθησιακό το πλάνο. Όχι, όχι. Διαφημιστικό γυμνός δεν βγαίνω. Άντε, μόνο το βρακάκι. Όχι γυμνός, καλέ. Όχι γυμνός, με σορτσάκι θα είμαι. Δεν ξέρω, ποτέ. Έχω πολύ ίσια πόδια, ξέρεις. Ναι. Έχω φοβερό πόδι, δεν ξέρω αν θες να το δεις. Όχι, εγώ έχω δει τα χέρια σου που είναι πολύ ωραία. Θες να δεις τα χέρια μου? Ναι, είναι πολύ ωραία. Το λες αλήθεια? Αλήθεια. Για δείχτε τα χέρια μου. Τα δάχτυλα εννοώ, έτσι. Α, τα δάχτυλα, ορίστε. Έχω λίγο Πάρκινσον. Κρίμα, τόσο νέος. Όμα. Μην το πω. Μην το κάνετε αυτό. Είναι μην πολύ τρυφερά. Τα χέρια μου είναι ιδιαίτερα άμα τα δεις από τη μέσα μεριά. Κοίταξε αυτό το χέρι εδώ πέρα. Ξέρεις να διαβάζεις χέρι, δείχνει το χέρι. Λίγο, να σου πω. Διάβασε. Λοιπόν, είσαι πολύ... Όχι τα δάχτυλα. Πολύ ευαίσθητος. Ναι, για λέγε. Μετά... Ντόν, ε! Όχι τα δάχτυλα. Θα πεθάνει. Έχω μεγάλη ζωή. Ναι, πολύ μεγάλη. Τι άλλο μεγάλη. Δεν ξέρω τι άλλο. Δεν θέλεις να μάθεις. Λοιπόν, με επηρεάζεται... Κάνει πως δεν ακούει. Ναι. Ναι, κάνω πως δεν ακούω. Δεν με φέρει. Γιατί... Γιατί, αγάπη... Δεν έχω και τις βλέψεις για σένα, καταλάβεις. Τότε με αφήνεις και παρασύρωμαι. Εσύ παρασύρεσαι. Εγώ εκτροχιάστηκα μαζί σου. Ναι. Λοιπόν, επηρεάζεται πολύ... Η καρδιά σου και το μυαλό σου, λίγο επηρεάζονται. Από τι? Το ένα μετάλλο. Ναι, έχουν ένα μπλέξιμο αυτά τα δύο. Πολύ μπερδεμένα. Αλλά δείχνει ότι έχεις μια σταθερή πορεία στη ζωή σου, ότι είσαι θετικό άτομο. Πάντα, ναι, και πάντα. Και με θέληση. Πάντα. Δηλαδή, δείχνει επίσης ότι είσαι απρόσεκτος όταν καπνίζεις. Ναι. Και παραπετάς τις τάχτες από εδώ και από εκεί. Αγάπη μου, εσένα σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ πολύ. Γιατί έχεις το χιούμορ. Σε φιλώ γλυκά όπου και όπως θέλεις. Και εγώ. Καλό σου βράδυ. Τζάμπα την βάλαμε και μέτρη στην κοπέλα. Johnny B! Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Τέσσερις είναι η ώρα. Λοιπόν, πείτε μου τι έχω, το τελευταίο και φύγαμε. Ένα σφινάκι, ένα για τον δρόμο, πάμε. Το έχουμε ή όχι. Έλα. Johnny B, good tonight. All right. Γεια. Τι γίνεται. Καλά. Ωραία, λοιπόν, ήθελα να πάρω καιρό για να σε βρίσω. Βρίσε με, αχ ναι, κάνε μου αυτή τη χάρη, βρίσε με να σκεφτώ. Μετά σε συμπάθησα πάρα πολύ. Νο, βρίσε με πρώτα και μετά συμπάθαμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Πλείς βρίσε με λίγο. Αλλά τώρα τελευταία μου αρέσει και κάτι άλλο στην εκπομπή σου. Τι? Αυτός ο κάμεραμαν τι είναι εκεί ο πιτσιρίκος, έτσι με ένα μάτι τρελό που πάει στα διάφορα σπίτια. Αυτός αρέσει, ε. Μ' αρέσει και εσύ μ' αρέσει πάρα πολύ και όταν λες αγάπη μου. Δεν μας καλείς ένα σπίτι να έρθουμε. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται γιατί είναι εδώ κάτι άτομα που κοιμούνται. Όχι απόψε αγάπη μου, μια άλλη μέρα ερχόμαστε. Θα μας χνομπάρουνε να έρθω κάπου εγώ. Αμέ. Ωραία, πάρε με μετά. Να σε πάρω. Ναι. Okay. Τώρα τι άλλο, ο τυχερός μου αριθμός είναι το 7. Το 7? Και όσο, ναι, και όσο για την κοπέλα που πήρε προηγουμένως και είπε για κάτι όνειρα και χόρτα, το πράσινο εντάξει είναι αισιοδοξία. Ναι, ναι, και πάλι. Εντάξει, γενικά και τα χόρτα ήταν καλό, ας πούμε, εντάξει. Βέβαια. Όπως και να τα μαγειρεύεις. Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι άλλο να πω στον αέρα. Είσαι πολύ ωραίος, πες αγάπη μου, ας πούμε, έτσι και ας είναι για όποιο γουστάρεις. Βρίσε με λίγο. Εσύ κόλλησες εκεί. Εντάξει, τι να σου πω, είχα δει κάτι εκπομπές και λέω τι είναι τούτος εδώ, αλλά μετά μου άρεσε πάρα πολύ. Βρίσε με λίγο. Δεν τα καταφέρνω να γίνω κακιά. Λοιπόν, τι άλλο, φυλάκια εκεί στην κούκλα δίπλα σου. Καλή επιτυχία η ταινία. Θα πάω να τη δεις την ταινία. Ναι, θα πάω. Γενικά μου αρέσουν οι κωμωδίες. Παίζω κι εγώ μέσα. Εντάξει, μέσα εδώ. Ένα πέρασμα δηλαδή. Εντάξει, μέσα εδώ. Στο ρόλο του κομπάρσου. Να σου πω και τι άλλο είπες μεθαύριο κάπου εκεί στο Κάραβαρτι. Α, ναι, είναι μία... Έτσι, γίνεται ένα σεμινάριο. Ναι. Πρέπει να σε ενδιαφέρει. Ναι, είχα δουλέψει έτσι κάποτε σεμινάριο. Πήγαινε να τα ακούσεις. Πήγαινε να τα ακούσεις. Ναι. Πάντως, εάν είσαι δραστήρια, έξυπνη, ναι, και θέλεις να κάνεις πολλά χρήματα, αυτό σε συμφέρει. Αν όμως δεν είσαι ξύπνια και δραστήρια και δεν έχεις χρόνο, μη πας. Όχι, έχω πολύ χρόνο και πιστεύω,
τα καταφέρω. Mm-hmm. Έχεις πολύ γλυκιά φωνή, το ξέρεις. Και δίσταζα να πάρω γιατί δεν ήξερα πώς ακούγεται τη φωνή, ούτε και ξέρω γιατί είναι χαμηλά η τηλεόραση. Έχεις πάρα πολύ γλυκιά φωνή. Και επειδή κοιμούνται εδώ άνθρωποι. Έχεις πάρα πολύ γλυκιά φωνή. Και θα λέγανε ότι τρελή, ας με, τι πήρε την τέτοια. Και πρέπει να είσαι και πολύ σεξι γυναίκα. Τρελάδικα, λέω. Πρέπει να είσαι και πολύ σεξι γυναίκα. Να σου πω, καλά, εντάξει, να λένε τώρα στο τηλέφωνο. Να το παίξουμε εδώ γιατί πώς τη λένε που λέει αου. Τελικά λοιπόν, εγώ δεν μπορούσα να περιμένω μέχρι σήμερα που άκουσα ότι έχει 26 Ιανουαρίου τα γενέθλιά σου, τρελή υδροφό, ε. Και ευτυχώς επέξα και απόψε. Ξέρεις από ζώδια. Ορίστε, όχι ξέρω τίποτα. Α. Αλλά δεν μπορούσα να περιμένω, ξέρω εγώ, μέχρι τότε. Και λέω πάρα. Αγάπη μου. Λοιπόν, δεν έχω και λεφτά αυτή τη μέρα, σου λέω λουλούδια, ξέρω εγώ, είναι άρθρο από εκεί, ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω. Τίποτα, κορίτσι μου, γλυκό, να έρθεις να πιω μια βότκα. Εντάξει, να σου πω και με τη βότκα, έχω ένα παλιό τηλέφωνο και μου χάλασε τη στιγμή που ήθελα να πω ότι αυτό είναι το ποτό μου. Ας πούμε άλλη μάρκα, βέβαια, βότκα, δεν έχω πιέσει την Bowman. Αν δοκιμάσεις την Bowman's Light, αυτή εδώ. Μπορεί να τη βρεις τώρα παντού. Θα ανοίξω και ένα μαγαζί τώρα, σκοπεύω, ας με προδώσω εγώ και τα λοιπά. Μπορώ να την προμηθευτώ. Να τη δοκιμάσεις, μπορεί να τη βρεις παντού. Ναι, υπάρχει Μαρινόπουλος, Continent και η Κάβα Ζωή θα τη διανέμει παντού. Ωραία, ωραία. Έχω καιρό να πάω στο σούπερ μάρκετ. Τώρα μαζεύει και από το καλοκαίρι. Mm-hmm. Λοιπόν, τι θα πω. Α, τι θα γίνει με αυτόν το μικρό εκεί, το κάμερα μας. Το Στέφανο, ναι, κουκλό. Να στον στείλουμε σπίτι. Να πάρει τηλέφωνο τώρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Όχι, τώρα δεν κάνουμε για πράγματα. Πότε θα πάρει. Μην πάρουμε κι εμείς κανένα κουκαλάκι. Καλά, θα δούμε. Εσύ είσαι πρώτο. Πού είναι η τρέλα σου, ρε παιδάκι μου. Κάλεσέ μας στο σπίτι σου, κάνε κάτι τρελό. Να έρθω να με πάρει, θα πέσει. Να έρθω να σε πάρω. Δεν γίνεται. Μακάρι να γίνεται. Εντάξει, θα το κανονίσουμε. Πότε, τώρα. Τώρα τι τώρα. Πάμε πιο φάμε, τι κάνουμε. Παρήγγειλε μια πίτσα. Καλά, πίτσα, μαγειρέψε. Να τη φέρει πίτσα δώρο. Μαγειρέψε καλά, τι πίτσα. Τι μαγειρέψε. Μαγειρέψε, θα δούμε τι θα γίνει. Θα πάμε πρωινό, τι μου λες τώρα, η κορίτσα. Πρωινό, γυναίκα μου, ναι. Λοιπόν, στο χείλτο. Τα χέρια σου είναι ωραία, είναι και εδώ το. Λίγο στο λαιμό, έτσι κάτι. Σ' αρέσει τι, στο λαιμό. είναι τώρα το. Ποιο, να τα ανοίξω, ποιο. Ποιος αρέσει. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Αυτό όλος αρέσει. Όλο αυτό, ε. Ωραία. Λοιπόν, δεν μπορώ να είμαι άλλο έτσι. Πού σ' αρέσει να φυλάς εδώ. Πού σ' αρέσει να φυλάς. Ορίστε. Πού σ' αρέσει να φυλάς. Παντού, ανώλογο. Παντού. Να με δαγκώσεις στην πλάτη, γιατί. Δαγκώματα θέλεις κι εσύ, ε. Ορίστε. Με δαγκώματα φτιάχνεις. Και έτσι. Το ξέρω κι εγώ το ίδιο. Λοιπόν. Αυτό. Δεν σηκώνει. Ωραία, ζητώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είσαι καλά. Τι θα γίνει, θα τα πούμε. Ω, ναι, βέβαια, σύντομα. Σε σύντομότερο. Άντε, γεια. Πολύ ωραία. Πίνουμε ένα στην υγειά σας και φεύγουμε. Ελένα, πάρε το παιχνίδι πάνω σου. Αυτό το πίνω στην υγειά του ωραιότερου τηλέφωνου που έγινε απόψε. Ποιο είναι αυτό. Δεν θα το πω. Αυτή κατάλαβε. Στην υγειά σου, κουκλάρα μου. Μαμά. Καταργία και ένα τέλος. Λοιπόν, αύριο μην ξεχάσουμε για τον Ντουλάτο. Έχουμε καλεσμένο τον Ντουλάτο. Θα θυμίσουμε αυτά τα πράγματα. Μην ξεχάσετε αύριο. Πολλοί μας θα είναι διαφορετικοί. Έχουμε τον Παναγιώτη τον Ντουλάτο. Θέμα μας, μασονία. Χριστιανισμός. Ελληνισμός. Αποκαλυπτικός ο Παναγιώτης Ντουλάτος. Γι' αυτό ξεδώσαμε απόψε για μαύρες μαγείες και όλα αυτά για να μην έχουμε αύριο τίποτα. Γιατί θα μας δείρει. Λοιπόν, μεθαύριο έχουμε την Ατάσα. Και να τάσα Γερασιμίδου, Τετάρτη. Και μετά το συζητάμε. Τα παιδιά της νύχτας πολύ σύντομα θα πάνε σε μεγαλύτερο χώρο. Όπου θα υπάρχει και show live κάθε βράδυ. Σας φιλώ γλυκά. Από μένα, γεια σας. Γεια σας. Thank you.
mine. In a bar where a fat lady reigns supreme. Come in and drink with a false name. In circus clothes, forget their game. They are just